Της κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς το απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της κακομοίρας με την γνωστή συνταγή τον κύριο Κωνσταντίνο Χωσικεργίου. Στην ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production. Τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη φροντίζουν να κάνετε την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου τηλεφωνώντας στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν πολυετή πείρα στο χώρο και θα σας δώσουν την καλύτερη λύση, φυσικά με την καλύτερη τιμή την οποία μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Για οριστική διαγραφή καλείτε 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54340. Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες το κινητό. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος με απίστευτες προσφορές, με τιμοπαράδοτα αυτοκίνητα και με το Hyundai Tucson να το αγοράζετε τώρα με 18.990 ευρώ. Καλά ακούσατε. Ένα απίστευτο αυτοκίνητο, ένα πανέμορφο αυτοκίνητο. Μπείτε, δέστε το, απολαύστε το. Μπορείτε να το κάνετε και test drive εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Μιλάμε για το Hyundai Tucson με 18.990. Περισσότερα στο 2315-96-596 ή στο 2315-96-690, γιατί πολύ απλά αυτή η τιμή δεν υπάρχει. Να υπενθυμίσω τους φίλους ακροατές ότι όταν πεινάμε μπαίνουμε στο deliveras.gr και όπου υπάρχουν τα πάντα, όπου μπορεί να γίνει συνδυαστική παραγγελία, δηλαδή να παραγγείλεις από δύο μαγαζιά ταυτόχρονα διαφορετικές παραγγελίες για να ικανοποιήσεις, να ρίξεις όλες τις παρέες σου και όλες τις παραγγελίες να μπουν σε ένα καλάθι. Μετά δηλαδή από συνεννόηση με τον πελάτη θα μπορούσαν να γίνουν όπως να πάρετε μια πίτσα φαν χωρίς προσφορά και να πάρεις και κάτι άλλο από κάποιο άλλο κατάστημα και να μπουν όλα στο ίδιο καλάθι και να φτάσουν στο δικό σας χώρο ανάλογα με τα γούστα σας. Αυτά είναι μόνο στο deliveras.gr. Είχαμε χτες το παιχνίδι κυπέλου ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς ο Ολυμπιακός προκρίθηκε σε ένα κακό παιχνίδι, αλλά κατάφερε να προκριθεί. Πολλές καρδιές φτερουγήσανε στο δοκάρι του Καρντόσο. Ξέρουμε ότι το εισιτήριο για τον τελικό το έχει πάρει η ΑΕΚ και μπράβο της. Και απομένει να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα η οποία θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην προσπάθειά του για να ανατρέψει το 2-0 της Λεωφόρου, έχοντας όμως την αρχική του εντεκάδα, από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πριν από ένα μήνα περίπου έκανε εγχείρηση στην κλίδα του. Ξέρετε ότι δεν μας αρέσει να αφήνουμε τα πράγματα να μένουν έτσι, οπότε έχουμε τους αρμόδιους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν να μας ενημερώσουν με την επιστημονική τους γνώση κατά πόσο κάποια πράγματα είναι εφικτά ή κατά πόσο κάποια πράγματα μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Ένας τέτοιος πολύ καλός φίλος, σπουδαίος χειρούργος ορθοπαιδικός
και καλός φίλος είναι ο Μίλτος Θεοδωρού, ο οποίος είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και επί τη ευκαιρία της επιστροφής του Πρίγιοβιτς να αγωνιστεί μετά από τη ζημιά και την εγκύρηση στην Κλίδα, μπορεί να μας πει περισσότερα με λεπτομέρειες. Μίλτο, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, πόσο δύσκολο είναι κάποιος να πάθει ζημιά στην Κλίδα και να επανέλθει? Λοιπόν, καταρχάς οφείλω να σας πω ότι τα κατάγματα της Κλίδας, Κλειδός που λέμε εμείς, είναι από τα πιο συχνά κατάγματα. Συνήθως συμβαίνουν όταν πέσουμε με το τεντωμένο χέρι μας σε κάποιο έδαφος κτλ. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, σε ένα 80% των περιπτώσεων, αφορά το μέσο της Κλειδός. Ναι. Σε γενικές γραμμές τα κατάγματα αυτά τα αντιμετωπίζουμε συντηρητικά. Γίνεται όμως χειρουργική θεραπεία σε κάποιες περιπτώσεις, όπως όταν είναι πολύ παρεκτοπισμένα τα κατεαγότα άκρα που λέμε εμείς, δηλαδή τα τεμάχια του, όταν υπάρχει συντριβή και όταν υπάρχει αρκετά μεγάλη βράχη της Κλειδός. Αντιμετωπίζονται χειρουργικά και πάνε συνήθως άριστα. Ναι. Πλέον δηλαδή σήμερα θεωρούνται εγχειρήσεις ρουτίνας. Ναι, είναι εγχειρήσεις ρουτίνας. Βέβαια για τον ασθενή μας είναι μια αρκετά μεγάλη επέμβαση, έτσι. Ναι. Αρκετά μεγάλη. Να φανταστείτε ότι είναι ένα κόκαλο, όχι από τα μεγαλύτερα του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά είναι αρκετά μεγάλο κόκαλο, είναι επιφανειακό κόκαλο. Και σε περιπτώσεις, όπως σας είπα, αν υπάρχει μεγάλη παρεκτόπιση ή συντριβή ή βράχυνση κτλ., βάζουμε συνήθως κάποια πλάκα στην περιοχή. Μάλιστα. Το οποίο σταθεροποιεί το κάταγμα πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα για πιο έγκαιρη κινητοποίηση του άκρου, για πιο γρήγορη, όσο αφορά και έναν αθλητή, για πιο γρήγορη επαναφορά του στους αγωνιστικούς χώρους. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για αποκατάσταση της κλίδας, ναι, για πλήρη αποκατάσταση και να εμπιστευθεί ένας προπονητής τον αθλητή του για, ναι, να παίξει κανονικά, να αγωνιστεί κανονικά, συνήθως το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται ποιο είναι? Κοιτάξτε, το χρονικό διάστημα είναι τουλάχιστον ενός μηνός. Τουλάχιστον. Δηλαδή είμαστε στο όριο με την περίπτωση. Είναι του ένα μήνα και παραπάνω. Ένα αυτό όμως μπορεί να παραβιαστεί. Έτσι μπορεί να παραβιαστεί προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Εξαρτάται πάντα τι τύπους κατάγματος είναι, τι υλικό μπήκε για τη σταθεροποίηση. Είναι δηλαδή διάφοροι παράμετροι οι οποίοι πρέπει να ζυγιστούν. Συνήθως ο μέσος όρος είναι ένας μήνας και παραπάνω. Ναι. Όχι λιγότερο από ένα. Δηλαδή να υπολογίσω κατά στις 40 μέρες, είναι καλά? Θα έλεγα ναι. Αλλά πιθανότατα παίζει ρόλο από αυτό που κατάλαβα που μας είπατε, κύριε Θεοδόρου, ότι πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό που λέμε τι κράση είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα δεν είναι μόνο η κράση, είναι και τι θέληση έχει. Άμα το λέμε στην ίδια κατηγορία, ναι. Τι θέληση έχει, γιατί όταν κάνουμε μια χειρουργική σταθεροποίηση, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται και η κινητοποίηση του ώμου και της περιοχής πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στη συντηρητική θεραπεία. Και από εκεί και πέρα, όταν ο αθλητής μπει στον αγωνιστικό χώρο σχετικά έγκαιρα, βέβαια πρέπει να το έχει και λίγο, έτσι, να το λέει η ψυχούλα του. Σωστά. Εσείς ούτως ή άλλως για χρόνια έχετε κάνει πέρα από τους χιλιάδες ασθενείς και με πολλούς αθλητές και νομίζω ότι η γνώμη σας έχει ιδιαίτερη σημασία. Και η εμπειρία λέει πολλές φορές ο αθλητής όταν αισθάνεται ικανός να μετέχει, ανεξάρτητα τι θα πει ο κάθε γιατρός, ο κάθε προπονητής, ο κάθε ξέρω εγώ, θα μετέχει. Ή αν δεν θέλει να μετέχει, δεν θα μετέχει. Επομένως είναι πολύ βασικός παράγοντας η ψυχοσύνθεση, ο χαρακτήρας του αθλητού. Ναι, ερώτηση. Τώρα δεν είναι καλό αυτό που θα ρωτήσω, αλλά φυλάμε τα ρούχα μας να έχουμε τα μισά. Περίπτωση υποτροπής. Πότε μπορεί να χαρακτηρίζει, δηλαδή τώρα μπορούμε να μιλάμε για πλήρη αποθεραπεία, παρότι δεν είναι... Ακούστε μου, καταρχάς δεν έχω πλήρη επίγνωση, ναι, της πλήρη κατάστασης. Εικόνα, σωστό. Έτσι, πλήρη εικόνα. Όπως σας είπα χοντροειδώς, τα κατάγματα της κλειδός χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Δεν ξέρω ακριβώς σε ποια κατηγορία ανήκει. Ναι. Τώρα, η ερώτηση, αν κατάλαβα καλά, είναι αν υπάρχει κάποια περίπτωση υποτροπής να ξαναγίνει, δηλαδή το κάταγμα, ναι, κτλ. Ναι. Θεωρητικά πάντα υπάρχει. Ναι. Θεωρητικά και μετά μιλάμε για πολύ μεγαλύτερο διάστημα αποθεραπείας, φαντάζομαι. Ναι, μετά θέλει επανεπέμβαση κτλ. Αλλά νομίζω ότι δεν θα το ρίσκαρε εύκολα ούτε κάποιος προπονητής, ούτε το ιατρικό team. Δηλαδή, οι πιθανότητες για υποτροπή θα έλεγα θα είναι πιο μικρές από ότι να μην γίνει υποτροπή. Καταλάβατε. Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά. Κύριε Θεοδόρου, με πήραν τηλέφωνο χτες ότι σας είδανε στις Σέρες, στα Σέρα, ναι, όπου, ναι, λέγεται Σεραϊκά. Είναι γεγονός, ναι, είναι γεγονός. Τι έγινε, εγώ ήξερα ότι είσαι στη Ζυμισκή, κάτω στην κλινική, στη Γενική Κλινική. Στη Γενική Κλινική, στις Σέρες, ναι.
Τι έγινε? Ακούστε, καταρχάς είναι η πόλη στην οποία γεννήθηκα. Τελευταία ασχολούμαι και λίγο με τον Πανσεραϊκό, παρακολουθώ τους αθλητές κτλ. Και έγινε ένα βήμα, λίγο άνοιξα κάποιο ιατρείο εκεί. Μάλιστα. Και με έναν κύριο συνεργάτη μου, τον Φάνο τον Μιλούση, mm-hmm. ο οποίος είναι στην κυριολεξία αυτό που λέμε αθλητίατρος, δηλαδή είναι παθολόγος εξειδικευμένος στη φυσιολογία των αθλητών. Κάνουμε ένα τμήμα αθλητικών κακώσεων, δηλαδή σημαίνει αυτό ότι μπορούμε να πάρουμε έναν αθλητή και όχι μόνο, ναι. και να βγάλουμε εις πέρας ό,τι χρειάζεται ένας αθλητής από τα... από τη διατροφή που πρέπει να κάνει, από τα συμπληρώματα, από το ορθοπαιδικό κομμάτι που αναλαμβάνω εγώ, από εγχύσεις που κάνουμε με, αν έχετε ακούσει, έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω στο παρελθόν για αυτές τις εγχύσεις αιμοπεταλίων. Έτσι δηλαδή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια σωστή υποδομή στην πόλη και όχι μόνο στο νομό, ώστε να δώσουμε στον αθλητή και στους αθλητικούς συλλόγους το περιθώριο για μια πολύ καλή, να το πω έτσι, παρακολούθηση, οτιδήποτε χρειάζεται ένας αθλητής. Πού μπορούμε να σε βρούμε στις ΣΕΡΕΣ για... Ναι. Γιατί πρέπει να είμαστε ακριβείς. Ναι, κοιτάξτε τώρα, είναι το ιατρείο μου είναι, λέγεται, η διεύθυνση είναι Περιστέρη Κωστοπούλου και εκεί συνήθως βρίσκομαι τις Τετάρτες. Μάλιστα. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να σε έχουμε ξανά. Όποτε θέλετε, με μεγάλη μου χαρά. Γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν απορίες. Δεν είμαστε οι αρμόδιοι. Όπως ενοχλούμε ιδιωτικά και σου λέμε, Μίλτο, αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Από τάδε αθλητής λένε ότι έχει τέτοιο, όμως είναι πολιτική της ομάδας να το εμφανίζουν. Να μην κρυβόμαστε. Ένας από τους ανθρώπους, επιστήμονες, χειρούργους, ορθοπαιδικούς που ρωτάμε μαζί με τον Κωστή, είναι ο Μίλτος ο Θεοδόρος, ο οποίος έχει μια τεράστια θητεία. Ευχαριστώ πολύ για την ιατρική και στις ομάδες. Όχι, εντάξει, είναι. Δεν κρυβόμαστε. Εντάξει, okay. Οπότε μάθαμε τι γίνεται και με αυτή την περίπτωση, γιατί ο Κωστής είχε διαφωνίες, όχι 2 μήνες, όχι 40 μέρες. Λέω, ρε Κωστή, δεν ξέρουμε, δεν παίρνουμε το Μίλτο να μας πει τι γίνεται. Ναι. Μας είπες ναι. ότι παίζουν κάποια πράγματα πολύ σημαντικά ρόλο. Παίζουν οπότε... κάποια πράγματα, ναι, παίζουν, είναι γεγονός. Ωραία. Ευχαριστούμε ναι. πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και με μεγάλη μου χαρά οτιδήποτε χρειαστείτε πάλι να τα ξαναπούμε, να ξαναπούμε. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Μίλτο Θεοδόρο, ο οποίος μας είπε επί τη ευκαιρία τι γίνεται στην περίπτωση του Πρίγιοβιτς. Είναι μια περίπτωση που πρέπει να γνωρίζουμε. Μας είπε λοιπόν ότι παίζει ρόλο το πώς αντιμετωπίστηκε χειρουργικά, το ότι παίζει ρόλο ο αθλητής σε τι φάση είναι και ότι είναι λογικό το διάστημα μετά τον 1 μήνα, μπορεί να παίξει ο ίδιος. Μπορεί να παίξει όμως. Δηλαδή, άμα του κάτσει ένα τράκο κουτρουπί στο δεύτερο λεπτό και πάνω στην κλίδα με τον αγώνα, χράτς, θα παίξει κανονικά. Εσύ, άμα ήσουν κουτρουπί, τι θα έκανε, δηλαδή. Δεν τα κάνω αυτά. Ναι, είσαι καλός άνθρωπος. Μόνο να κινδύνευε η σωματική μακαιρεότητα. Στην μπάλα πάνω, άμα ήσουν να παίξει, δεν θα το έκανε. Όχι, ρε φίλε, δεν το έκανα ποτέ. Δηλαδή, δεν ήσουν unfair, ας πούμε. Όχι, ποτέ. Τον Ανδρώνη, γιατί πας και ρουφιανεύεις δεξιά και αριστερά, τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Πες τον Ανδρώνη να βγει στον Άρη και να πει ότι είμαι ρουφιανός. Τι να πει ο άνθρωπος. Εγώ λέω ότι θα πει ότι μεγαλύτερος από σένα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Εγώ δεν λέω για σένα τώρα, εγώ μέρα. Δεν έγινα συνέτερο. Εγώ δεν σου είπα ότι το κουτρουπί δεν τον βάραγα. Ότι τον Μπίργκοβιτ δεν τον βάραγα. Εσύ λες ότι είσαι καλός άνθρωπος. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ δεν τα κάνω αυτά. Μόνο αν κινδυνεύει η ζωή μου. Ναι, ναι. Όταν ρουφιανεύει, κινδυνεύει η ζωή σου. Όχι. Δεν έχω ρουφιανέψει. Είσαι καλός άνθρωπος. Εντάξει. Ποτέ. Ούτε ασχολούμαι με πράγματα που δεν πρέπει. Ωραία. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι. Γνωρίζει κι εσύ πολύ καλά ποια είναι η πορεία του Μίλτου και μου είπε ότι είναι λογικό το διάστημα. Το οποίο έκανε την αποθεραπεία του χωρίς να γνωρίζει αυτή καθ' αυτή την περίπτωση, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η θέληση του αθλητή. Ναι. Η κράση του και πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως. Οπότε... Είσαι αντίπαλος εσύ τώρα. Τι κάνεις? Εσύ έχεις την αλεφαντίδια λογική. Όχι, εγώ έχω τη λογική του. Πρέπει να φέρω το αποτέλεσμα. Όχι, και ψάρια και κρέατα στο σπίτι για να ζήσω. Με οποιοδήποτε τρόπο. Ή να δουλέψω ή να κλέψω. Ή να δημιουργήσω, ξέρω εγώ, μια εταιρεία. Είναι κάτι άλλο. Όχι, είναι κάτι άλλο. Είναι εδώ παίζετε το ψωμάκι. Είναι κάτι άλλο αυτό, ρε. Παίζετε το ψωμάκι, μου μοιάζει εμένα. Δηλαδή, με συγχωρείς. Η κλίδα του ποιος θα πεινάσει αν δεν προκριθεί ο ΠΑΟΚ? Του κουτρουμπί. Ποιος θα πεινάσει. Αν δεν περάσει ο ΠΑΟΚ στο τελικό, ποιος θα πεινάσει? Η γυναίκα του Πρίγιοβιτς. Θα πεινάσουν. Τα παιδιά του Πρίγιοβιτς. Ναι. Θα πεινάσουν. Θα στεναχωρεθούν το βράδυ και θα πάει στο μπουζούκι και η γυναίκα του κουτρουμπί. Τι οχθέ σου, ρε βλάκα. Τι να σε πω. Τι οχθέ σου. Δηλαδή, χτες ο Καρντόσο δηλαδή, έπαθε κατάθλιψη γιατί ναι, πήγε στο δοκάρι. Ναι, ο Καρντόσο το βράδυ δεν πήγε στα μπουζούκια. Πήγε ο Βασίλης Δημητριάδης με εκείνο το σβέρκο που έχει κάνει σαν το δικό σου από το φαΐ και το ποτό και πήγε να πούμε. Το ζηλεύει για την πορεία που έκανε
ή για το τι είναι και ωραίο. Το Βασίλη Δημητριάδη. Ωραίο παιδί είναι. Εκεί το κεφάλι. Σαν μοσχάρι έχει γίνει. Άσε με ρε κόκκι που είναι ωραίο παιδί. Άμα πεθάνουν τα ωραία παιδιά, τσάπα θα πάει. Εσείς οι γκέι έχετε άλλα γούστα. Είναι λογικό. Ναι, εγώ τα άμαθα μαζί σου. Τα μαζί μου δεν έχεις μάθει. Πώς δεν έχω τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα. Μου πήγε στο όρο και έκανες εκεί. Ποτέ δεν ήταν η τάση. Μην θα βγει κανένας πάλι που θα φύγω και θα διαμαρτύρεται από εδώ. Θα διαμαρτύρεται γιατί έφυγες. Όχι ρε, που έλεγε εδώ για το Παΐσιο χθες ένας, ήμουνα στο αυτοκίνητο, στα φανάρια για Φίνικα να στρίψω, δεξιά ήταν ένας με ένα αυτοκίνητο, με μια απεντομική λεγότανε, και οι δύο γελούσαμε στο φανάρι, και ο τρίτος αριστερά, λέει τι κάνω αυτοί οι λύθοι, γιατί γελάνε. Άκουγα τον άλλο που έλεγε για τον Παΐσιο με σένα, εσύ να προσπαθείς να απολογηθείς. Εγώ απολογήθηκα. Στο τέλος έβγαλε ένοχο για σένα χωρίς να φταίσαι τίποτα, και μέχρι να ανάψει το πράσινο είχαμε λιώσει το γέλιο. Και ξέρεις κάτι, άλλο τώρα να κάνεις εκπομπή και άλλο να την ακούς την εκπομπή από τα μάξι. Είναι φοβερό, φίλε. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θα το ασχοληθούμε το θέμα με τον Κουτρουμπή και τον Πρίγιοβιτς. Έχουμε άλλα σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούμε. Δεν μου λες, στις χίλιες σημαίες θα πας να πουλήσεις καμία και εσύ, τι πουλάμε χίλιες σημαίες. Διάβασες το. Δεν πουλάμε, χαρίζουμε. Χαρίζουμε και λέω πουλάμε. Χίλιες σημαίες. Ξέρεις τι χίλιες σημαίες είναι να χαρίζεις. Πλάκα κάνεις. Και stand, μάγκα μου. Και stand. Αλλά εγώ αν ήμουνα τα αφεντικό, θα έβαζα συγκεκριμένους ανθρώπους να πουλάνε τις σημαίες. Ξέρεις ποιους? Εγώ εσένα θα έβαζα. Αυτούς που δεν είναι παοξίδες. Θα έβαζα εσένα, ξέρω εγώ, θα έβαζα τον. Τον Μπλιάκο. Θα έβαζα τέτοιο για να. Δεν θα πήγαινε κανείς από αυτούς. Γιατί να μην πάει. Γιατί είναι το. Δεν τραπήκαμε να πούμε ρε φίλοι τι ομάδα αγαπάμε. Κάτσε ρε φίλοι, έρχεται το εμπορικό και σου λέει Γρηγόρη Κόκκινε, ναι. Θα πας να πουλήσεις χίλιες σημαίες γιατί έχεις ωραίο μάγουλο, έχεις ωραίο παρουσιαστικό, είσαι καλός στο μάρκετινγκ και θα δώσεις τις χίλιες σημαίες. Τι θα πας? Έχει το μάρκετινγκ. Δεν θα πας. Τι θα πεις, δεν πάω? Δεν θα πάω. Θα σου δώσουμε και 400 ευρώ. Λοιπόν, θα πας ή δεν θα πας? Όχι. Τρέχοντας θα πας. Τζάμπα είναι. Άσε, όχι, αν σε δίνανε λέω. Πολύ φτηνός. Άσε ρε. 400 ευρώ. Όχι, δεν πάω. Εσύ ακριβώς. Ξέρεις πώς θα πήγαινες. Εντάξει. Βολίδα δάτρυγες. Εσύ ακούγεσαι ρε. Ρε ακούγομαι εγώ. Λες. 400 ευρουλάκι. Ούτε πρώτη ούτε τελευταία. Τώρα που βγαίνει και ο μήνας. Λοιπόν. Να πούμε ότι σήμερα δεν πρέπει να χάσετε τη Μετροσπορτ. Αυτό είναι. Καθώς στην εφημερίδα με την αγορά υπάρχουν και 30 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. 30 εφημερίδες έχουν τυχερό αυτοκόλλητο όπου μπορείτε εσείς οι οποίοι δεν έχετε βρει εισιτήριο να το πάρετε σήμερα. Μόνο από εδώ. Για να γεμίσει η Τούμπα. Και άλλα 50 στον Κορυδαλό δίνω ο Τσοχατζόπουλος. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ετοιμάστε βαλίτσες. Αυτό το καλοκαίρι. Πάμε κατασκήνωση. Πάμε Ubicam. Ένας καταπράσινος κόσμος δίπλα στη θάλασσα, γεμάτος περιπέτειες, αθλήματα, δημιουργία, παιχνίδι και αξέχαστες φιλίες. Κατασκήνωση Ubicam. Πραγματικές διακοπές στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Κάντε την εγγραφή σας τώρα. Τηλέφωνο 2310-280-692. Πολύ χαρούμενο σε βλέπω σήμερα. Τι παίζει? Παίζουν μετρητά. Τι μετρητά? Πολλά πολλά μετρητά. Στις καθημερινές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάρε και εσύ μέρος στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν πολλά πολλά μετρητά κάθε μέρα. Το Σάββατο 29 Απριλίου ένας υπερτυχερός θα κερδίσει 15.000 ευρώ μετρητά στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στη 1.30 το βράδυ. Και την Κυριακή Super Sunday με 4.500 ευρώ συνολικά μετρητά κάθε ώρα από τις 3 το μεσημέρι. Είσοδος δωρεάν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα
χάσα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν πούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ καρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρο στάθμευση. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχει τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρει μπυρίτσε, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τον οθεί μα και βρει το θάρρο να την πέσει στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμέ. Για περισσότερε πληροφορίε, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθώματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης. Μεϊμάρης, Ελπίδος 34 στις ΣΥΚΕΣ. Τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστάλεγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Αν σου έλεγαν ότι κέρδισες μόνο επειδή το αυτοκίνητό σου είναι Αλφα Ρωμαίο, θα το πίστευες? Πίστεψέ το στη σελίδα μας στο Facebook. Αλφα Ρωμαίο Σέρβις Κουμαντζιάς. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές σε νησί? Νο, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νόνα μπέλα, βραζιλιάνο, στρασιατέλα, σι σινιόρ, μερσί ποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά και καλομαθημένος. Καλημέρα, μπούστερ για τσάπες έχετε? Πώς? Μπούστερ, ανθρωπέ μου, πώς το λένε, εκκινητές για σκαπτικά οχήματα έχετε? Διώξτε τον, μη βγω έξω. Καλύτερα να πάτε στη Standard. Για μπούστερ και jump starter αμερικάνικης τεχνολογίας Noco, μόνο στη Standard. Για εξκαφείς, φορτηγά, τρακτέρ, νταλίκες, αλλιευτικά σκάφη και όλα τα επαγγελματικά οχήματα βαριάς χρήσης. Και για να μην χρειαστεί να αφήσετε τη δουλειά σας ποτέ στη μέση. Θες μπούστερ, πας Standard. Άκου μπούστερ. Πρωί βράδυ χτυπιέμαι στο γυμναστήριο, αλλά δεν πήρα όγκο. Το κορμί θέλει ενίσχυση, φίλε μου. Όπως και οι καρποί των δέντρων. Εγώ γεωργός είμαι, αλλά ξέρω από όγκο. Για πραγματικό όγκο στα φρούτα μου, χρησιμοποιώ αποκλειστικά Αμίνωτον και στην Κροπέλ της Αγκριπρό. Στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. Για αύξηση μεγέθους με σύστημα Αμίνωτον και στην Κροπέλ από την Αγκριπρό. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας ή στο agripro.eu. Αγκριπρό. Γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθηση. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford Stantis, Sigma Kenny. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford Stantis, Sigma Kenny. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής με τον Κλειδαρά, το δικό μας Κλειδαρά,
Στέργιος Πετκανίτσα, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Εκεί όπου πάτε, αν έχετε πρόβλημα με τα κλειδιά αυτοκινήτου τύπου Immobilizer, προκειμένου να σας τα φτιάξει άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά, όπως κανείς άλλος στην αγορά. Και έρχεται στο δικό σας χώρο, αν κλειδωθείτε έξω στο σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές ασφαλείες, λουκέτα, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαριές. Και όλα αυτά άμεσα, γρήγορα και οικονομικά με ένα τηλέφωνο στο 85 27 27. Για όσους δεν το γνωρίζουμε. Μπράβο. Λοιπόν, μάθαμε τι ισχύει για τον Πρίγκοβιτς. Νομίζω ότι έπρεπε να το γνωρίζουμε. Ναι, παλικάρι μου. Διαφωνείς? Τελείωνε, ρε κόκκινε, με τη μελίχια φωνή. Τελείωνε. Διαφωνείς? Τελείωνε, πάει, πάει. Είχαμε Ολυμπιακό ΑΕΚ εχθές. Άσε. Με τον Πρίγκοβιτς θα ασχολούμαι και την κλίδα του. Α, τον δω τώρα πόσα κόλλα θα βάλει σήμερα. ΑΕΚ. Ναι, είχα Ολυμπιακό ΑΕΚ. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν σ' άρεσε το Δάκρυσε. Δάκρυσαν αυτοί που προκρίθηκαν και δάκρυσαν και αυτοί που δεν προκρίθηκαν. Το μόνο ενδιαφέρον ήταν μετά το 0-1. Λοιπόν, κόκκινε. Και πάλι. Να πω δύο κουβέντες για το παιχνίδι. Καταρχήν, ο Ολυμπιακός μπήκε με πάρα πολύ συντηρητισμό μέσα στο γήπεδο και με πάρα πολλά χαφ στο κέντρο και μάλιστα ένα μπασταρδεμένο ρόμβο 4-4-2. Που ψιλογινόταν 4-3-3 με το Φορτούνι να πιάνει τις πλευρές. Εδώ ο Ολυμπιακός πήγε να κρατήσει το αποτέλεσμα. Παραδέχθηκε με τη σύνδεση που κατέβασε ότι έχει θέμα φόρμας. Μια ομάδα η οποία δεν μπορεί, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός ήταν στα καλά του θα κατέβαινε 4-4-2. Θα έκανε ένα παιχνίδι ποιοτικό, ένα παιχνίδι που θα ξεκινούσε από την κατοχή μπάλας, τις γρήγορες πάσεις, τις πλευροκοπής. Δεν τα είχε αυτά ο Ολυμπιακός. Μας δηλώνει χθες ο Ολυμπιακός ότι δεν είναι και καλά γυμνασμένος και πήγε να κλέψει την πρόκριση. Πρώτη φορά ομάδα η οποία χάνει στην έδρα της 2-1 πάει με σύνθεση κλοπής να κλέψει την πρόκριση από την ΑΕΚ. Κλόκληση. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι κατακριτέα γιατί παρολίγον να χάσει απέναντι από ένα συντηρητικό Ολυμπιακό ο οποίος σε κανένα λεπτό του 90 λεπτού δεν πήρε ρίσκο. Κανένα ρίσκο. Περιμέναμε όλοι, μόλις μπήκε το γκολ στο καφενείο, ο Λεμονής να κάνει μία αλλαγή, να βάλει τον Ελεονούση και να βγάλει ένα χαφ. Να κάνει πιο επιθετική την ομάδα. Να βγάλει ένα χαφ. Να βγάλει ένα δεξί μπακ. Να βγάλει ένα αριστερό μπακ. Τίποτα δεν έκανε. Έβγαλε απλά το Μαρίν και έβαλε μέσα τον Ελεονούση. Δηλαδή, στηρίχθηκε στον άξονα του. Στηρίχθηκε στο Ρωμάο, στηρίχθηκε στον Μπουγάτσα, στηρίχθηκε αργότερα στον Ανδρούτσο. Κατάλαβες, δεν στηρίχθηκε στους μπροστινούς. Και αν ο Ολυμπιακός χθες, με αυτή την ΑΕΚ την κομπλεξικιά, γιατί η ΑΕΚ έβγαλε 4 τόνους κόμπλεξ και μιζέρια. Χθες η ΑΕΚ έβγαλε 4 τόνους κόμπλεξ και μιζέρια. Να κατορθώσει να αποκλειστεί από αυτό το έκτρωμα. 9 μήνες στον Ολυμπιακό. Δεν αποκλείστηκε. Δεν αποκλείστηκε, παλικάρι μου, αλλά ένα δοκάρι έκρινε την πρόκριση. Μια προκρίθηκε όμως. Κομπλεξικιά. Σταμάτα λίγο, ρε κόκκινε. Μια κομπλεξικιά με έναν Ολυμπιακό που έπαιζε με 3 καθαρόαιμα χαφ μεσοαμυντικά. Ένα Φορτούνι, ο οποίος είναι ο χειρότερος Φορτούνις και από τότε που έπαιζε στην Τρίπολη. Και έναν Ζαριφάρτ, ο οποίος μίλαγε το παιχνίδι ότι εφόσον κύριε έχω 3 χαφ και το Φορτούνι μέτριο, σε θέλω σε πολύ μεγάλη μέρα, σε μεγάλη συμμετοχή. Και ο Ανσαριφάρτ χαμένος στους 2 εκπληκτικούς στόπερ της ΑΕΚ και τον επικό Σιμόες. Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση γιατί είχε το Σωσία του Ιησού Χριστού αριστερό στόπερ, το Τζιγκρίσκι, το Βράνιες και τον εκπληκτικό Σιμόες, τον οποίον ακολούθησε σε απόδοση ο Γιώχανσον, αλλά όχι τόσο πολύ. Αυτή ήταν η ΑΕΚ. Αυτή ήταν η ΑΕΚ και αυτός ήταν ο Ολυμπιακός. Η μπροστινή τους γραμμή ήταν για τα σκυλιά της ζούγκλας. Ο Φορτούνης, ο Μαρίν και ο Ανσαριφάρτ. Και από την άλλη μεριά η ΑΕΚ, η οποία ο Μάνταλος και ιδιαίτερα ο άλλος ο Πατήτο Ροντρίγκες ήταν πάρα πολύ μέτρη. Κάτι πήγε να κλάσει εκεί ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, περισσότερο έγινε ο σεμπά της ΑΕΚ, δηλαδή έκανε άλλες δουλειές. Και φυσικά ο Αραούχο, ο οποίος ήταν κίνδυνος θάνατος, αλλά αντιμετωπίστηκε και αυτός, παρά το γεγονός ότι ο Ρέτσος ήταν ελαθέρ, με ευκολία σχετικά από την άμυνα του Ολυμπιακού. Κακό παιχνίδι, όπως λέει ο Κόκκινος, δεν συγκίνησε τους ουδέτερους.
Περιμέναμε είχε να δούμε. Μετά το περιμέναμε. Αυτά τα καραγκιοζλίκια τη δεκαετία του 80 τα γουστάρω πάρα πολύ. Τι καλτ μούρε, τι καλτ καταστάσει. Πρέπει να επανέλθει η Ελλάδα από τον καθοσπρεπισμό τη πλάκα στην οποία διακατέχεται το τελευταίο καιρό. Με την πραγματική εικόνα. Χαίρομαι όταν βλέπω το Σάββατο Θεοδωρίδη, χαίρομαι όταν βλέπω το Βασίλη το Δημητριάδη, χαίρομαι όταν βλέπω καλτ καταστάσει, γιατί αυτέ τουλάχιστον έχουν γοητεία. Στο χορτάρι δεν είδαμε πραγματικά. Περίμενα μετά το 60 να ανοίξει ο Ολυμπιακός. Περίμενα μετά το 70-75 έκανε μια άθλια αλλαγή ο Χιμένεθ. Άθλια αλλαγή. Έβαλε τον Αλμέιδα και έβγαλε τον καλό και τον έβαλε στα εξτρέμ. Αντί να βάλει ένα τρίτο στόπερ και να πει τον Ολυμπιακό, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Στο 75 πετάω ένα τρίτο στόπερ. Έχω το Σιμό Εσκύλο. Έχω το Γιώκανσον. Εντάξει. Και κρατάω το 0-0 στο 75 με ένα τρίτο στόπερ. Αυτός έβαλε τον Αλμέιδα, έβγαλε τον Φόρο ο οποίος έχει συμμετοχή μεγάλη και είναι επικίνδυνος. Από τη στιγμή που έβαλε τον Αλμέιδα έπαιρναν και μέτρα τα στόπερ του Ολυμπιακού. Σου λέει τι θα κάνει ο Αλμέιδα, άμα πάρω ένα μπετατζή τώρα απέναντι που χτίζεται μια πολυκατοικία και τον βάλω σέντερφορ, τόσο πολύ κίνδυνο θα έχω. Μου Αλμέιδα. Τον έβαλε σέντερφορ και λέει τώρα έτσι και τον άλλο τον στόπερ. Ανεβείτε ψηλά, γιώμες, πλευροκοπήστε, δώστε την μπάλα στους εξτρέμ και κάντε παιχνίδι. Ήταν η πιο άθλια αλλαγή που έκανε ο Χιμένεθ και το πιο κακό κοουτσάρισμα που έκανε ο Χιμένεθ από τότε που τον έχω παρακολουθήσει εγώ στην ΑΕΚ. Τον οποίο τον θεωρώ ένα πολύ καλό και σοβαρό προπονητή. Πολύ καλό και σοβαρό προπονητή. Και από την άλλη μεριά είναι στο 82 το ματς, 1-0 και περιμένω να βγάλει ένα χαφ ή ένα μπακ ο Λεμονίδης και να βάλει. Γιατί ο έκανε. Λεμονίδης, ναι. Ο Λεμονίδης να βάλει ένα. Λεμονίδης έκανε πόντιο. Ορίστε. Τίποτα, τα δικά μου. Όταν κάνω ανάλυση κόκκινη, καλύτερα να πάρει στο κηλικείο. Ήμαρτον. Νομίζω ότι καλύτερα, προτιμότερο θα είσαι στο κηλικείο. Όταν μιλάω σε Ολυμπιακούς και αεξίδες για την ροή του παιχνιδιού. Πάρε ένα ρίσκο, ρε φίλε Λεμονί. Πάρε ένα ρίσκο. Δηλαδή με τρία χαφ ξεκινά, με τρία τελειώνει. Ο άλλο έβαλε και τον Γαλανόπουλο τέταρτο χαφ. Κλειδώνει το χώρο του άξονα και φυσικά ήταν καλή αλλαγή αυτή που έκανε με τον Γαλανόπουλο. Βάλε και ένα τρίτο στόπερ, πάρει το 0-0, μπαίνει σε περιπέτεια. Το τελευταίο 15 λεπτό είναι άθλιος ο προπονητής της ΑΕΚ, άθλια η ίδια η ΑΕΚ και δηλώνει χωριατήλα. Γιατί χέστηκε απέναντι σε έναν κακό βιολογικά Ολυμπιακό, σε έναν Ολυμπιακό που δεν πήρε πρωτοβουλίες να ανοίξει το παιχνίδι, σε έναν Ολυμπιακό όπου ο σέντερ φόρτ του Αρσαριφάρτ σε τεράστια πτώση και ο Φορτούνης σε ένα χρόνο δεν είναι ο Φορτούνης που ξέραμε. Λύθες. Αυτόν τον Ολυμπιακό φοβήθηκε η ΑΕΚ. Από αυτόν τον Ολυμπιακό η χωριά της ΑΕΚ παραλίγο να χάσει την πρόκριση. Η χωριά της ΑΕΚ. Ναι, τελείωσα τώρα. Τελείωσα. Ναι, τελείωσα. Φρέσκα. Φρέσκα. Φρέσκα είναι. Φρέσκα είναι. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό. Άρχισαν τα όργανα. Τι είναι τα όργανα, ποια είναι τα όργανα. Ό,τι τι. Στο αεροδρόμιο ήταν. Τι έγινε στο αεροδρόμιο. Α, πού ήρθατε, ρε. Πώς, ρε. Πήγα 15 άτομα στο αεροδρόμιο. 15 γιατί. Έτσι κάνανε τα μούτρα από κρέα. Φοβηθήκαν αυτοί τώρα. Είδαν 15 παοξίδες και τρέμανε. Τώρα θα μπουν στην Τούμπα, θα δουν 1000 γκόμενες εκεί με τα μίνι και θα φτιαχτούν κιόλας. Άσε ρε κόκκινε το παραμύθι. Άσε, δεν υπάρχουν έδρες. Και η ΑΕΚ εχθές η έδρα της μετά το 60 πάπαλα. Και μετά το 75 κομμάτια. 60.000 αεξίδες, άμα τους έβλεπες τα σόβρακα από κάτω θα ήταν καφετιά. Τι κερκίδα ήταν αυτή. Κερκίδα και η ΑΕΚ, ωραίες κερκίδες έχει κάνει η ΑΕΚ. Χέστηκε πάνω της. 60.000 κόσμο. Αυξήσεις κάνει ο φίλος μου. Αυξήσεις. Ό,τι γουστάρει. 60-60, ό,τι θέλει. Πόσοι ήταν, ρε κόκκινε. 50. 50 ήταν. 50. Εντάξει. 50. Εγώ είμαι τερατολόγος. Λίγοι είναι. Πλάκα κάνεις. Πάρα πολύ. 50.000 κόσμο. Όταν λέω κάτι όμως, κατευθείαν. Εγώ είμαι τερατολόγος. Λογιστής της ΑΕΚ. Κάνε 300, έβαλε στην τσέπη. Θα μας πει. Ζάχαρη με μέλι. Θα μας πει ο μεγάλος. Τι άσχετα για τις πόρτες της Αγίας Σοφιάς. Mm. Αυτό θα γίνει τελείως. Θα γίνει. Στο είπα. Στο είπα, στο είπα. Αυτό είναι τελειωμένη ιστορία. Σήμερα θέλω να μου πει. Εν ζωή, εν ζωή. Σήμερα. Ναι. Σήμερα. Το καλοκαίρι ξεκινάει το Αγία Σοφία. Ναι, και τελειώνει. Το λέω σήμερα. Ναι, ναι. Το πότε τελειώνει δεν το ξέρω. Κοίτα, και ο Ηρακλής έκανε εγγένεια επιχούντα στο γήπεδο, αλλά ποτέ δεν έγινε. Να έχει υπόψη. Θα γίνει το γήπεδο του ΣΑΕΚ, τελειωμένη υπόθεση. Είναι. Πότε θα γίνει. Μπορεί 1,5 χρόνο. Θα ζούμε δηλαδή, υποτίθεται. Εύκολα. Εύκολα θα ζούμε. Εύκολα. Τι είναι αυτή. Χαϊβάνια σε και σένα. Ναι, εντάξει. Ήσαν και εμένα. Τι ξέρουν τι κάνουν. Τελείωσε, πάει. Εντάξει. Και μην τα λέει τζάμπα. Τελείωσε, πάει. Ποιο από αυτού κάνει επενδύσει με δικά του λεφτά. Ναι.
Με δικά σου λεφτά και δικά σου λεφτά. Πάει, τελείωσε. Δεν θα το συνεχίσω. Ναι, λες. Το ξέρεις, αφού είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, έχεις κάνει τις σχέσεις. Θα έχεις πάρει κάποια πληροφορία από εδώ. Χθες τι έλεγες εδώ στον αέρα, εκτός αέρα, μίλησα με την Κουμουνδούρου. Ποια είναι αυτή η Κουμουνδούρου? Το κόκκινο. Μίλησα, λέει, με την Κουμουνδούρου. Σε ποιον είπα ότι μίλησα με την Κουμουνδούρου? Εδώ κάπου σε έπιασε. Σε ποιον? Δεν ξέρω, σε κανένα ηχολήπτη μίλησε. Σε ποιον? Μίλησα, λέει, με την Κουμουνδούρου. Σε ποιον? Γιατί αυτά που λες τώρα είναι βλακίες. Όχι, δεν. Μιλάς και με την Κουμουνδούρου. Βλακίες. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Τι λέει? Ποτέ ο Πάοκ σε κρίσιμα παιχνίδι. Πότε ο Πάοκ έπαιξε σε κρίσιμα παιχνίδια καλή μπάλα? Ποτέ. Γι' αυτό είμαι προκαταβολικά αποδεκμένος και καλύτερα να αποκλειστούμε τώρα παρά να διασταθούμε στο τελικό. Σοπα ρε φίλε, τι πάω ξύσεις εσύ ρε. Ντρουμπιγιόν. Τι πάω ξύσεις εσύ ρε που στέλνεις αυτό το μήνυμα ρε. Καλά ρε, ο Έλληνας παίκτης του ΠΑΟΚ δεν έδωσε το όρο στο Δαμανάκι, χωρίς ντροπή. Λέω 008. Ξαναδιάβασα το μήνυμα, δεν το κατάλαβα. Καλά ρε. Έλληνας παίκτης του ΠΑΟΚ δεν έδωσε αυτόγραφο στο Δαμανάκι, όχι στη Δαμανάκι, στο Δαμανάκι. Το κριτικό. Χωρίς ντροπή. Να δώσει αυτόγραφο ποιος? Ο Δαμανάκης πρέπει να δώσει αυτόγραφο σε Έλληνα. Δεν κατάλαβα τι έγινε, ρε κόκκινε. Ξέρεις κανένα ρεπορτάζ? Δεν ξέρουμε τι μας λέει ο φίλος. Τι Δαμανάκη και τι αυτόγραφο λέει αυτός. Σήμερα δεν δίνουν αυτόγραφο. Ραπ, το έχεις εσύ, ρε. Τρελό βουητό χθες στο ΟΑΚΑ. Έχεις δίκιο για τους οπαδούς μας. Απίστευτες στιγμές στο ΟΑΚΑ. Κάναμε αυτό το τεράστιο γήπεδο Φιλαδέλφια. Πάμε για ναι, αλλά μετά το 70. Βαζέλα, σε περιμένω. Μετά το 70 πάπαλα, κομμάτια ήσασταν. Δεν είχατε κουράγιο. Και μετά το 82 πάλι δεν είχατε κουράγιο. Είχατε χλωμιάσει. Και εσείς και η ομάδα η ΑΕΚ. Απαράδεκτον. Απαράδεκτον. Δηλώνει κομπλεξισμό το τελευταίο ημίωρο της ΑΕΚ. Από αυτό τον Ολυμπιακό να δώσεις δικαίωμα να παίξει η πρόκριση στο 92 είστε απαράδεκτοι. Κόκκινη για το πέναλτι που δεν έδωσε στην ΑΕΚ στο 40 του πρώτου ημιχρόνου που ο Ντακώστα κρατάει τον πάτο. Τον πατήτο που πάει να ποιο πάρει πάτο, το rebound ναι. Από ασταθής απόκριση του καπίνου. Δεν λες τίποτα. Ρε φίλε, δεν νομίζω ότι ο διαιτητής έδωσε δικαιώματα. Μια χαρά ήταν ο διαιτητής. Ο διαιτητής δεν νομίζει. Μακάρι και ο Κίζα σήμερα να είναι τέτοιο. Λοιπόν, ο διαιτητής νομίζει ότι το πήγε καλά το παιχνίδι. Αν εσύ πιστεύεις ότι αλήθεια. Όχι, φωνάζει τώρα, φωνάζει για διαιτησία, όχι. Αν μια χαρά ήταν. Άριστος ήταν ο Μηταράς ήταν χθες. Πείμα. Άριστος. Πείμα ήταν ο Μηταράς χθες. Ήταν κοντά στις φάσεις, δεν έδωσε δικαίωμα. Πολύ καλό. Με τόσα που έχουν ακουστεί για την πάρτη του. Εγώ τον περίμενα τακαρισμένο. Άριστος. Πολύ καλός ο Μηταράς. Μπράβο του. Συγχαρητήρια. Λοιπόν. Σήμερα. Ναι. Θα παίξετε δύο πράγματα. Τι θα παίξουμε? Οι κουμαρτζίδες. Εσύ είσαι από αυτούς, θα παίξεις? Ναι, είμαι κουμαρτζί. Μπράβο κουμαρτζί μου. Το στοίχημα κουμάρι, δεν λέγεται. Κουμάρι, ναι. Λοιπόν. Τι θα παίξεις? Δύο πράγματα. Δύο. Το ένα είναι η νίκη της Manchester United. Κάτσε, τα γράψω εγώ τα. Γράψω τα. Δεν έχω αντίρρηση. Να τα γράψω να τα παίξω. Να δω παίζει η United στην έδρα της με τη City. Στην έδρα της City. City United. Ναι. Τι είναι αυτό εδώ? Παιχνίδι πρωταθλήματος. Πρωταθλήματος. Λοιπόν. Ναι. Αυτό πληρώνει, να δω τώρα πόσο πληρώνει για να σου πω. Λες United διπλό μέσα στη City. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Καλό. Χωρίς το center for, ε. Επειδή δεν παίζει ο Ιμπραϊμόβιτς. Ναι, ποιο θα βάλει center for? Το Rooney. Κάτι μάγουλα ο Rooney πιο μεγάλο από τα δικά σου. Ah. Τι άχρε, καραγκιόζα. 3,75. 3,75. Ναι. Έχει και άλλους παίκτες. Έχει Μαρσιάλ, έχει τον άλλο τον Πιτσερικά. Ναι, ναι, ναι. Έχει και Ρούνεϊ. Ναι. Και το άλλο, και το άλλο το... είναι η πρόκριση του ΠΑΟΚ, ναι. Η οποία δίνει επίσης 3,75. Δηλαδή, ποιος θα προκριθεί. Διπλό, μπορεί να το παίξουμε αυτό. Διάδα. Αυτό, εγώ λέω, διαλέγεις και παίρνεις. Διάδα, ρε, μπορεί να το παίξω. 3-3-9. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Φυσικά. Πάω δηλαδή στον Μπουτόταυρο και του λέω: θέλω City United διπλό και πρόκριση ΠΑΟΚ σε διάδα. Γίνεται? Φυσικά. Γίνεται. Εύκολο. Και μονά αποδεκτά παίζονται αυτά. Δεν θέλω, ρε, μονά αποδεκτό. Διάδα να το παίξω. Θέλω. Και μονά αποδεκτά. Δεν θέλω, ρε, να το παίξω μονά αποδεκτό. Διάδα θέλω να το παίξω. Παίζεται. Φυσικά και παίζεται. Παίζεται. Ναι. Δηλαδή 3-3-9. Επειδή 75, 10, 2 μάτς 10 πόντι. Ναι. 10 απόδοση. Μάλιστα. Αυτό θα παίξω. Πάνω από 10. Πολύ παραπάνω. Πώς είναι πάνω, ρε, κόκκινα από 3,75 επί 3,75 είναι 13-12. 13-12 είναι. Εκεί γύρω. 3,75 επί 3,75 είναι 13. Μισό λεπτό. 3,70. 11,11 έγινε τώρα. 3,75. Μισό λεπτό. 3,75. Πόσε, 14 είναι. 11 είναι. 14 μονάδες. Άρα. Θα βάλουμε 30 ευρώ. Επί 30. 420 ευρώ. 420 ευρώ. Οικονομήσουμε. Τελείωσε. Σε χάλασε. Καθόλου. Θα με χαλάσει αν τα χάσω. Αφού έχεις 30 ευρώ να βάλεις. Ναι, ναι. Δεν πρέπει τι να. Παραπάνω έχω, τι πάει να πει αυτό. Μου τα δίνεις να τα βάλω, δηλαδή μου λες βάλτα.
Να στα δώσω. Όχι, μου τα δώσει. Δηλαδή, δίνει την ιδέα, βάλε πρόκριση ΠΑΟΚ και διπλό United. Έχει την κανονική διάρκεια του αγώνα 5.75 πρόκριση ο ΠΑΟΚ. Τι διάρκεια? Στα 90 λεπτά. Ναι. Και στην παράταση. Στην παράταση 12 φράγκα. Ναι. Στα πέναλτι 19 φράγκα. Ναι. Και μετά έχει από τον. Γενικά πρόκριση όμως έχει 3.75. Γενικά. Όπως και να έχει. Χτες που είδα είχε 3.75. Ναι. Ναι. Σκόρερ Βαρέλα anytime πόσο δίνει? Βαρέλα. Αυτό πρέπει να το αυτά. Πρέπει. Μην αλλάζεις λόγια. Πόσα πρέπει να βάλουμε, να πούμε. Να βάλουμε το Βαρέλα. Δίνει 40 μονάδες. Πώς να βάλει ο Βαρέλα γκολ? Πώς να βάλει ο Βαρέλα γκολ? Ο Βαρέλα έβαλε με το γάβρο. Ναι. Και ξέχασε σημαίνει γκολ. Ναι. Πώς θα βάλει? Πώς θα βάλει ο Βαρέλα γκολ? Ναι. Θα σου πω πώς θα βάλει ο Βαρέλα γκολ. Ο Βαρέλα θα βάλει γκολ γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάει στην πλάγια γραμμή και θα φορτώσει. Και θα πατήσει ο Βαρέλα, θα πατάει ο Πρίγιοβιτς και θα πατάει και ο Σάκοφ. Τρεις ψηλοί. Ο Βαρέλα είναι κοντά στο να βάλει γκολ. Είναι πολύ κακός με την μπάλα στα πόδια στην πρώτη πάσα, αν τον πιέσεις. Είναι πολύ κακός. Είναι πολύ καλός στον αέρα και αμυντικά. Και πολύ κακός στο χώρο το μεγάλο. Αν το βρει ένας τριπλαδόρος, θα το βάλει μέσα στα δίχτυα. Χαμηλά είναι πάρα πολύ κακός. Στο ένας με έναν. Χαμηλά. Και όποιος δεν πάει πάνω του να το χτυπήσει το Βαρέλα χαμηλά, είναι μπούφος προπονητής ή δεν βλέπει. Το 1,65 πάντως είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ποιο είναι το 1,65? Του άσο του πάω. Ναι. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ χαμηλό σαν απόδοση. Ναι, παλικάρι μου. Το δεν μου λες εσύ για την Γιονάτη, γιατί πάνε. Το 3-0 πληρώνει 10. Ναι. Αν πιστεύει κάποιος θα κερδίσει με 3-0 ο Πάου, πληρώνει 10. Πληρώνει 10. Το 2-0 όμως που είναι πολύ, το παίζουν, πάρα πολύ το παίζουν. Το 2-0 πληρώνει 6. Πολλοί το παίζουν το 2-0. Αυτό που σε είπα εγώ δεν σου δίνει εναλλακτικούς τρόπους. Ναι, ναι. Λοιπόν. Εγώ θα πάω εκεί, θα πάρω 30 ευρώ που έχω για τα κοινόχρηστα, θα τα πληρώσω τα κοινόχρηστα. Θα πω με ματσακονιά θα κάνεις. Ναι. Με είπα ο κόκκινος να πέσει. Θα βρει. Ναι. Και πρόκριση 3,75 τον πάω. Και θα έρθω εδώ αύριο να σε κεράσω 420 ευρώ που θα πάρω. Ναι. Θα σε κεράσω τους καφέδες. Θα 200. Ο 200 δεν πρόκειται. Θα δώσω σε κεράσω. Κουβαρτά μου εσύ. Κουβαρτά μου. Καλά θα το δούμε τι θα γίνει αυτό. Είχε και χθες και πολύ ωραία παιχνίδια. Δεν ξέρω αν είδε τίποτα. Εσύ δεν έχεις άποψη για το ΑΕΚ Ολυμπιακός? Εμένα με έστειλε μήνυμα ο ΑΕΚτής από την Καστοριά, ναι. Και λέει έχω χεστεί απάνω μου 140 σφιγμούς, λέει έχω. Εντάξει, να σκουπιστεί. Τι να σκουπιστεί? Να σκουπιστεί, αν το πει. Βρωμούσε μεθάνιο το ΆΚΑ χθες. Λοιπόν, από αυτό τον άδλιο Ολυμπιακό με τον άδλιο Λεμονή, το χέστη Λεμονή που δεν πήρε ένα ρίσκο και πήγε με τα χαβ να πάρει την ΑΕΚ με τον Ρωμάο και, τον Αντρούτσο χωρίς φορτούνι. Χωρίς Αρσαριφάρτ, κοντέψατε να χάσετε την πρόκριση. Είστε λίγοι, ρε. Είστε λίγοι. Τα τέσσερα πρώτα. Γι' αυτό το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, όποιος το πάρει, είναι και κυπελούχος. Γι' αυτό το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, όποιος το πάρει, είναι κυπελούχος. Παρακαλώ. Τα πρώτα τέσσερα είναι Champions League. Ορίστε. Εδώ. Ωραία, η City και η United. Η City είναι 64. Και η άλλη ποιος είναι? Η United είναι 63. Ωραία, ματσάρα. Καλό χ. Η Manchester έχει. Είναι η δεύτερη καλύτερη σε φόρμα μετά την Tottenham. Ναι. Και η City είναι στη μέση. Ναι. Λοιπόν, έχει βρει το ρυθμό της ο Μουρίνιο. Της Manchester United. Άκου το. Ναι. Έχει βρει το ρυθμό της Manchester Μουρίνιο. Ναι. Αντίθετα η City, ναι, στα μεγάλα παιχνίδια δείχνει ότι παλαγοδρομεί. Παλαγοδρομεί. Είναι λάθος ποντάρισμα. Το διπλό. Ναι. Ωραία, θα φανεί στο τέλος. Τοπικό ντέρμπι, 3,75. Λέει ο γιατρός Ηρακλειδέας, μας στέλνει τα χαιρετήματά του και λέει: φαντάζομαι, λέει ο κύριος Θεοδόρου ο Μίλτος, δεν τον άνοιξε τυχαία, λέει, αυτή την περίοδο το ιατρείο στις Σέρες. Ήρθε πολύ ρευστός στην πόλη. Ξέρεις τι σημαίνει ρευστός στην πόλη? Είναι και. Απολαμία ήρθε. Και ως του Πανσεραϊκού. Έχεις μανία, σε ξαναρωτάω για μία ακόμη φορά. Πες το Δηλμπέρι με ποιο τρόπο να κατέβει. Λέγε ρε κομπλό. Λέγε. Εγώ θα πω το Δηλμπέρι. Ναι, με τι τρόπο να κατέβει. Με όποιο τρόπο συμφέρει στους παίκτες του και σε αυτόν. Γιατί... Εάν το συμφέρει να χτυπήσει τον Άρη και να αμυφθεί, γι' αυτό αν πάρει. Αν το συμφέρει να χάσει από τον Άρη και να αμυφθεί, γιατί είναι αδιάφορος, εγώ σε αυτά τα πράγματα κόκκινε ξέρεις τι λέω. Ο αδιάφορος έχει το δικαίωμα της επιλογής. Δεν κατηγορήσω εγώ κανένα Δηλμπέρι, κανένα παίκτη του Πασεραϊκού. Μισό. Κατηγορώ. Δεν κατηγορώ κανένα. Εγώ μπαίκτη, κατηγορώ. Κανένα παίκτη του Πασεραϊκού και κανένα προπονητή του Πασεραϊκού αν χτυπήσει το παιχνίδι, εάν έχει κάποιο όφελος οικονομικό. Κατηγορώ οποιονδήποτε, ναι, παίζει, ναι, για να χάσει. Ναι. Κατηγορώ οποιονδήποτε παίζει για να χάσει. Ναι. Οποιονδήποτε παίζει. Κόλλα μία είδες. Οποιονδήποτε παίζει για να κερδίσει. Ναι. Εντάξει. Λέω μπράβο. Μισό λεπτό.
Αν χάσει επίτηδες από μια ομάδα και θέλει να κερδίσει επίτηδες μια άλλη ομάδα. Οποιονδήποτε παίζει για να χάσει, ναι. Επειδή είναι εύκολο να χάσεις, ναι, ναι. Τον κατηγορώ. Οποιονδήποτε παίζει για να κερδίσει, το συγχαίρω γιατί πρέπει να μοχθήσει. Ναι. Εντάξει. Πολύ ωραία. Όποιος μοχθεί για να πάρει ένα αποτέλεσμα, ναι. Είναι άξιος. Βεβαίως. Εντάξει. Και όποιος τα παίρνει για να χάσει είναι άξιος. Είναι ναι. Ανάξιος. Τέλειο. Αν είναι λάθος αυτό που λέω, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να τα πάρουν. Αλλά ναι. Όταν αυτοί ναι. Δεν έχουν να φάνε ναι. Εδώ και ένα χρόνο, ναι. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσεις γιατί έχει την ευκαιρία να φάει ένα πιάτο φαγητό. Τον πειρασμένο που δεν έχει ο άλλος να τον ταΐσει για να κάτσει να χάσει, τι τον λες. Αυτός που δεν έχει λεφτά να ταΐσει ένα πεινασμένο. Είπες. Μισό λεπτό. Μην με εξηγήσεις. Ακού. Όχι. Δευτερόλεπτα. Πώς θα χαρακτηρίζεις έναν ο οποίος είναι ενδιαφερόμενος, ναι. Ο άλλος είναι αδιάφορος πεινασμένος και εσύ δεν έχεις τον πεινασμένο να το δώσεις λεφτά για να χάσει. Πώς το λες αυτόν. Πώς το λες αυτόν. Εσύ πώς το λες. Πώς το λέω. Ναι. Το χομπινέ το λέω. Αυτό το λέω. Θες να προσπαθήσουμε άλλη μία ή να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Να κλείσουμε την πρώτη ώρα, νομίζω. Και... τον Νικολίπτη. Α, τον Νικολίπτη. Δεν ρωτάω εσένα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Εσύ μόνος. Νόμιζα ρωτούσες, ναι. Λοιπόν, μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη. Αν θέλετε για οριστική διαγραφή το αυτοκίνητο σας, τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου. Φωτιάδης Καστοριάς στο Πανσεραϊκό Άρης και Παπαδόπουλος είναι Μακεδονίας. Είναι δυνατόν, ρε, λέω το χορηγό. Στο Όφι Απόλλων και οι δύο διαιτητές παοξίδες. Πολύ ωραίος. Ζάχαρη. Ρε, τι έχει, εσύ να τραβήξει φουκαρά, Άρη, με στις αίρες. Λέω το χορηγό και λέει αυτός για τον Άρη της καρδιάς. Συγγνώμη. Εγώ ρεπορτάζ δίνω. Σε ακούω. Ρεπορτάζ. Ναι. Δηλαδή, αν το πεις 10 δευτερόλεπτα μετά, θα αλλάξει. Εγώ φταίω, πες τον χορηγό, συγγνώμη, με συγχωρείς. Λοιπόν, έχουν πολυετή πείρα στο χώρο. Θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Περισσότερα στο 18133, καθώς για οριστική διαγραφή υπάρχουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα, αμέσως μετά επανερχόμαστε με γραμμές και φυσικά. Και ρεπορτάζ μπορεί να σκάσει. Με εύκολα ρεπορτάζ. Βεβαίως, ναι. Θα προκύψει οτιδήποτε. Θα προκύψει ιστορία, βέβαια. Παρακαλώ. Βέβαια. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έλα, πού είσαι? Στο κέντρο, οδηγώ. Ναι, αλλά πού? Στο ρεύμα προς ανατολικά ή στο ρεύμα προς δυτικά? Στο ρεύμα προς Vat και Volt. Πρώτο κατάστημα Vat και Volt στη Θεσσαλονίκη. Σε περιμένουμε στην οδό Ίωνος Δραγούμη 4, στο κέντρο της πόλης, για να σε ενημερώσουμε για το ρεύμα του σπιτιού ή της επιχείρησής σου με εγγύηση χαμηλότερης τιμής, την υπηρεσία Smart Vat για απόλυτο έλεγχο του χώρου σου και τις υπόλοιπες καινοτόμες υπηρεσίες μας. Κατάστημα Vat και Volt. Ίωνος Δραγούμη 4. Vat και Volt. Η επόμενη σου ενέργεια. Ταξί! Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε! Στον Τζαρούχα! Αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Στον Μασούτη έχεις ένα καρότσι λόγους για να ψωνίζεις οικονομικά. Πέμπτη ως Σάββατο. Προϊόντα Σάιος, Διαντερμίν, μαλακτικά Σουπλίν Ούλτρα και Άζαξ Σπρέι Αντλίες 50% φθηνότερα. Προϊόντα Άνεξ και Άζαξ Γιορτή Λουλουδιών Φαβιουλόσο 1 λίτρου 40% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Αριέλ Σκόνη, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 9,90. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και ακόμα, ζωοτροφές Πουρίνα Φρίσκης, Γκουρμέ και Φέλιξ, 40% φθηνότερα με τη Mascard. Ξεκινήσαμε το Δεκέμβριο του 2013 με τον πρώτο πελάτη που μας εμπιστεύτηκε το Land Rover του. Ήμασταν εκεί για να καλύψουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες του. Έτοιμοι να σηκώσουμε όλα τα βάρη. Με την ματιά μπροστά, δημιουργήσαμε μια μικρή οικογένεια. Και σήμερα είμαστε περήφανοι που αυτή μεγαλώνει συνεχώς, χάρη στην εμπιστοσύνη που εσείς μας δείχνετε. Κουμαντζιάς ΑΕ. Εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Land Rover. Στη δυτική είσοδο της πόλης. Τηλέφωνο 2310-753.000 κουμαντζιάς.gr. Γιωργάκη, έκανες τα μαθήματά σου? Ναι, βρε μαμά. Πες μου λοιπόν, πώς κλείνεται η Ήπειρος? Η Ήπειρος. Ο Ήπειρος. Μπράβο. Δηλαδή, τι μάθαμε σήμερα? Φέτα Ήπειρος.
Έτσι μάθαμε την αυθεντική γεύση της φέτας. Ζήτα τη σωστά, με το όνομά της. Φέτα Ήπειρος, από χέρι τυροκόμου. Ουφ, πρωί βράδυ χτυπιέμαι στο γυμναστήριο, αλλά δεν πήρα όγκο. Το κορμί θέλει ενίσχυση, φίλε μου, όπως και οι καρποί των δέντρων. Εγώ γεωργός είμαι, αλλά ξέρω από όγκο. Για πραγματικό όγκο στα φρούτα μου, χρησιμοποιώ αποκλειστικά Αμίνωτον και στην Κροπέλ της Αγκριπρό. Στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. Για αύξηση μεγέθους με σύστημα Αμίνωτον και στην Κροπέλ από την Αγκριπρό. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας ή στο agripro.eu. Αγκριπρό, γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Θέλεις να κάνεις ανακαίνιση στο σπίτι σου. Άρα χρειάζεσαι μάστορες, υλικά, μέτρα, χρώματα, χρόνο ή απλά μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση με την υπογραφή της Δημητριάδης Group. Πιστοποιημένες λύσεις για τον προσωπικό ή τον επαγγελματικό σου χώρο με την εγγύηση ποιότητας Δημητριάδης Group. Μάθε τα πάντα στο www.dimitriadisgroup.gr ή καλέστε στο 2373-065-886 ή στο 2310-323-003. Έχουμε τη λύση για κάθε πρόβλημα του χώρου σου. Χτύπημα στο Barbreeze. Αργά ή γρήγορα θα ανοίξει και τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί. Ελάτε στην Carglass και εμείς θα το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά. Τώρα στην Carglass, με κάθε επισκευή η αντικατάσταση εμπρόσιου Parbreeze, δώρο ένα ασύρματο ηχείο Bluetooth πολλαπλών χρήσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Κατάστημα Θεσσαλονίκης, στη Λεωφόρο Μοναστηρίου, στη Μενεμένη, στη Θέρμη και κατάστημα Χαλκιδικής. Θέλω να πρασινίσει ο τόπος και έναν κήπο να τον ζηλεύουν όλοι. Γι' αυτό διάλεξα Garden Center Βασιλιάδη. Με συμβουλεύουν, με προσέχουν, μου κάνουν και τιμή. Τι τιμή! Την καλύτερη! Έχω, βλέπεις, FIVA Green Card. Παίρνω έκπτωση, μαζεύω πόντους, κερδίζω δώρα. FIVA Green Card. Γέμισε με πράσινο τη ζωή μου. Garden Center Βασιλιάδη. 12 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-475-475. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Επιτέλους, πέρασα το μάθημα. Και να ο Ρετσίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε. Καλό τάξιδο. Κερνάς Ρετσίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις. Πολύ. Μία όμως η Ρετσίνα. Για το γεια μας. Βασιλική Ρετσίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί. Από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Ό,τι είναι ποιοτικό, θέλουμε να το μοιραζόμαστε. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε όλα τα καλά στην καλύτερη τιμή. Ελάτε στα Lidl από 5η έως Σάββατο για ψωμί για τοστ στα Ρένιο 750 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,29. Σαλάμι σκορδάτο αγρικία 500 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,29. Και μπανάνες το κιλό σε απίστευτη τιμή, 99 λεπτά. Όλα τα καλά στα Lidl. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Πες του να, sniff and the tears. Πες του. Sniff and the tears. Ποιος είναι the tears? Driver seat. Τελείωνε με τα τραγούδια. Συνδετήρα. Ραπτόπουλος. Shit. Ποιος τα νομίζω ότι είμαστε συνεννοημένοι, εντάξει, δεν λέω τίποτα. Τι συνδετήρα. Λοιπόν, με έστειλε μήνυμα φίλος. Δώσε γράμμες σε μια ώρα, σαχλαμάρα. Έχουμε άλλα, έχουμε F-Club. Λέει, τώρα που είπε για Βαρέλα, παίζει τραυματισμό του από το ζέσταμα. Εσύ βρες πόσο πληρώνει του Βαρέλα τον γκολ και άσε τι λέει αυτός που θα τραυματιστεί ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα έχει 45 τόνους, 45 πόντους πέος και θα τραυματιστεί ο Βαρέλα, τι κατσικάς είναι. Σίδερο είναι, επειδή είναι αργός. Άμα σηκωθεί απάνω ψηλά και καρφώσει λίγο, το έχει να κάνει ένα γκολ, πάρουμε 30-40 μονάδες, βάλουμε ένα ευρώ, πάρουμε 40 ευρώ. Τι κάνεις, αυτά ψάξε. Λοιπόν, αυτά ψάξε να βρεις. Και επειδή ο Χίζας θα παίξει ΠΑΟΚ, θα χτυπήσει στα αμυντικά χαφ του Παναθηναϊκού κάρτες. Είναι πολύ λίγος διαιτητής ο Χίζας. Ναι, διαιτητάρα ο Χίζας.
Και να δει σήμερα τι θα γίνει. Πολύ λίγο διαιτητή. Πολύ λίγο. Ο χειρότερο διαιτητή όλων. Ναι, ναι, επειδή δεν σώθηκε τον πέναλτι στην Τούμπα κι αυτό. Εμένα. Ο χειρότερο διαιτητή όλων. Ο καλύτερο διαιτητή. Πάμε παρακάτω. Πολύ λίγο και πολύ κακό. Έλα βρε κόμπλα τώρα. Όσο πιο γρήγορα φύγει από τη διαιτησία, τόσο καλύτερα για αυτόν. Ναι, ναι, ναι. Και για το ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, μαζί μα η Χιουντάι Εσκιάδη Μπαλοδήμο, εκεί που θα βρείτε το Χιουντάι του Σον. Ο Σον ποιο είναι. Του Σον. Ο Σον ποιο είναι. Α, του Σον. Εντάξει, ξαναπέστε. Με 18.990 ευρώ. Ο Σόν πώς έχει. Του Σόν. 15.000, 18. Αφορτηγό είναι. Το κάνει επίτηδες, ε. Όχι ρε, επειδή δεν το ξέρω. Το κάνει επίτηδες. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Μπαίνει στο χορηγό, ναι, και πετάει τη μαλακία τώρα επίτηδες. Συνεχίζει. Θα ακούσει αυτός που είπες. Hyundai του Σόν. Λέγεται. Ναι. Είναι από τα καλύτερα. Είναι έτοιμο παράδοτο. Είναι εκεί για να το κάνετε test drive, να δείτε αν ταιριάζει στα δικά σας γούστα, και για την κατηγορία το είναι μοναδικό. Περισσότερα στο 2315-96-596 ή στο 2315-96-690. Γρηγόρη. Ξεκινήσαμε με γιατρό, ναι, και καλό θα είναι να μάθουμε και κάποια πράγματα που αφορούν την υγεία μας. Ναι. Πάντως πώς μην βρίζεις τον αέρα, γιατρός σε κομπή. Γιατί ο τελευταίος χθεσινός ακροατής που είτε ο Χριστιανός, ναι, θα στεναχωρεθεί γιατί αλλά πήγε στο κυλί με τον γέροντα. Από αυτά να στεναχωρείτε. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον Αντρέα το Μαϊμάρη από την Ευκλάμπ, ο οποίος είναι στην Αθήνα. Δεν τον πιάναμε πριν, τον πιάσαμε έστω. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξέρεις γιατί τα βάζει αυτά Ραπτόπουλε τα τραγούδια. Όταν εμείς τρέχαμε σαλάνες και παίζαμε μπάλα, ο κόκκινος έτρεχε παλάντιουμ, πανόπτικουμ. Τι θυμάσαι. Σταμάτα στην Αφροδίτη. Νάτα, νάτα. Έλα, έλα. Πού να τα. Στη highway. Νάτα. Κουλοχέριδες. Ξερό χώμα, ναι, Ελβετία. Στους κουλοχέριδες. Αχιλέα 3-3. Ναι, ναι, ναι. Τέτοια πράγματα. Στα ζάρια. Αυτός θέλει τα βραδισμένα χέρια, δεν θέλει κουλά. Θέλει να τον πονάνε λίγο. Στα ζάρια. Παιδιά. Σε μια χώρα άρρωστη. Άρρωστη. Ας το κλάμα ρε Μεϊμάρη, πες εκεί τα θέματα. Σε μια χώρα άρρωστη. Τι τη θέλεις εσύ τη χώρα. Εσύ για να πουλήσεις το προϊόν, άρρωστη τη θες τη χώρα. Όχι. Άμα ήταν καθαρή, πώς θα πουλήσεις το προϊόν. Πώς. Όταν βλέπεις και αναρωτιούνται, σου λέει δεν έχουμε εξωδιαδηλώσεις. Όλα πάνε καλά, όλα. Άρρωστη. Όλη η χώρα νοσεί. Και επειδή γίνονται. Δεν έχει διαδηλώσεις, ρε φίλε, γιατί. Για αυτοί. Πώς λένε τους μυστικούς αστυνομικούς. Οι ασφαλίτες. Δεν βγαίνουν έξω να κάνουν μανούρα. Ενώ άμα αλλάξει η κυβέρνηση, τους βγάζουν έξω. Άκου τώρα τι γίνεται, αυτό που λέει. Κάσε ρε κόκκινη. Λέγε ρε φίλε. Λέγε. Γίνονται τράβαλα, τρελά δηλαδή. Εσύ πιστεύεις ότι τις φασαρίες κάνουν οι αναρχικοί. Όχι, μόνο. Πόσο εγώ αναρχικούς φίλους αστυνομικούς έχω. Σε βγάλει μια εθνική ανάταση σε μια χώρα. Πες λοιπόν, άστα τα εθνική ανάταση και κοίτα πώς θα κάνουμε την εταιρεία τώρα. Για λέγε. Ναι, ναι. Προσπαθείς να έχεις, ας πούμε, πράγματα ώστε ο κόσμος βλέπει τι γίνεται. Στην γειτονιά σου, Κορέα. Ο άλλος στην Κορέα, ξέρεις, τους βγάζει κάθε μέρα, κάνουν παρέλαση. Ξέρεις για ποιο λόγο. Για να είναι σε εγρήγορση. Τι θα βγάλεις τώρα εδώ πέρα, πες με εσύ, Ραπτόπουλε, σε αυτό που συμβαίνει στην χώρα. Τον έδιωξα έξω, σε διακόπτη. Έφυγε. Και χαλάει τη ροή του λόγου. Έφυγε, έφυγε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Στη Βόρεια Κορέα δεν μπορεί να αρνηθείς τίποτα. Δεν μπορεί να. Αλλά ξέρεις τώρα, μια παρέλαση ή οτιδήποτε, εγώ θα σου πιάσω το άλλο Γρηγόρη Κόκκινη. Όταν γίνεται μια παρέλαση και περνάει ένα αεροπλάνο και βγάζει λόγο σμήναρχος από πάνω, ξέρεις πώς νιώθει όλος ο κόσμος. Παραλυρεί. Άναμπρα. Γι' αυτό γίνονται κάποια πράγματα. Τώρα στο κομμάτι υγείας που ασχολούμαστε εμείς αμίγως, τα πράγματα είναι δράμα. Δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς. Ο κόσμος ξέρει έξω τι συμβαίνει. Καμιά φορά η γλώσσα που χρησιμοποιώ είναι ξύλινη, είναι απλή, είναι λαϊκή. Γέννημα θρέμα του Μπιώτης, έτσι. Τι είπα να πει, επειδή τώρα είμαι Αθήνα. Τα 50 χρόνια όταν έχεις γαλουχιστεί σε μια πόλη Θεσσαλονίκης, είσαι Θεσσαλονικιός και του Μπιώτης τέλος. Έκαστο σε φόη τάχτη. Το πρόβλημα τεράστιο έξω σε θέμα υγείας, ο κόσμος το γνωρίζει. Μακριά από μένα, λέει, τότε σταυροκοπιέται πραγματικά ο κόσμος. Μη μου τύχει και πάω σε επίγον περιστατικό σε νοσοκομείο, και όχι για το Θεάθηνε, για πραγματικούς λόγους. Μη μόνο το θέμα υγείας στην Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια έχοντας την κάρτα υγείας του ΕΚΛΑΠ, σε επίγον περιστατικό εντελώς δωρεάν. Να πας να εξυπηρετηθείς άμεσα. Δωρεάν μεταφορά γνωστικές χωρίς παράπτωση. Επειδή δεν θέλω να το φορτώνω με πληροφορίες, όλες τις πληροφορίες θα τις πάρεις το 23-1500-1500 τηλεφωνώντας. Εγώ είμαι εδώ πέρα για να δίνουμε λύσεις και πάντα καλύτερες τιμές και για να συνεχίσετε την εκπομπή σας, για να μην έξω τώρα ο Ραπτόπουλος και ξέρεις θα σας αρχίσει μετά και ποιος τον ακούει. Θα φάει ξύλο και θα ηρεμήσει. Εντάξει, τα γνωρίζεις. Τι δίνουμε σήμερα στον κόσμο. Αυτό ακριβώς, το διατάφτα. Η κάρτα ΕΦΚΛΑΠ όλοι γνωρίζουν πλέον ότι η ατομική είναι 100 ευρώ για όλο το χρόνο.
θα πούμε ότι για 30 πρώτους τους ακροατές που τηλεφωνούν τώρα, 23.500, θα πάρουν. Οι πρώτοι 60 ακροατές, καλά ακούσατε, ναι. Οι πρώτοι 60, ξέρεις, πριν μιλούσαμε τον φίλο σου Αρναούτογλου, μου ιδέα της. Καλά, πάμε. Γρηγόρης είναι από τα καλύτερα παιδιά. Ναι. Ένα, παζάρια. 30-60, οκ, 60. Α, και αυτός και ο Γρηγόρης θα κάνει. 60 πρώτοι, εννοείται. Αφού είστε οι ομοειδέατες. Εντάξει, φίλε, συγγνώμη. Δεν έχουμε ίδιον όφελος. Καλό είναι να υπάρχει ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνεις για τον κόσμο. Και καλά κάνεις, αφού μπαίνουμε στο ακροατήριό σας και καλά κάνετε. 60 πρώτοι ακροατές που τηλεφωνούν τώρα, 23.500, θα πάρουν και check-up χωρίς συμμετοχή και καθαρισμό δοντιών και αιματολογικές. Άντε, μπράβο, μ' αρέσει, συνεχίζει. Και θα δώσουμε για 6 άτομα στην οικογένεια μια πλήρη κάλυψη για έναν ολόκληρο χρόνο, όχι 600 ευρώ, 150 ευρώ. Για όλο το χρόνο 23.500 για 60 πρώτους ακροατές που τηλεφωνούν. Βαράτε τα τηλέφωνα! Η πρώτη 70 και 10 δώρο. Λοιπόν, γεια σου Αντρέα. Γεια σου Αντρέα, η πρώτη 70. Λοιπόν, τα 3 εντάρια δικά σας. Πάμε στον Μπάρι. Έλα, κόμε! Κόμε! Τι κάνεις, φίλε μου? Μπάμπης από Αθήνα. Γεια σου, Μπάμπη. Παναθηναϊκός. Ωραίος. Παρακαλώ να μην βάλει νωρίς τον Κολομπέρκ, μη φύγουνε νωρίς ο κόσμος, τσάμπα εισιτήριο να πληρώσει. Α, εσύ δεν πήγες στον Κηφισό να υποδεχτείς το τα λεωφορεία που ήρθανε η ομάδα? Όχι, όχι. Α, δεν πήγες, και κάνεις τα... και παρακαλώ στον Μπέρκ, βγάζεις γλώσσα, ε. Και εγώ με το αεροπλάνο θα ερχόμουν. Δηλαδή θα ήσουν από τους 4 μάγκες. Ναι, γιατί όχι. Αυτός τους... θα κάτσω ακόμα να με προσβάλλει ένας, τώρα μην τον πω. Ένας. Απ' τη μία λέει δεν ξενερώνουμε. Ο και... εξάστερος έγινε ένας. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Με το... Αυτός έχει καμία σχέση με το πατέρα του? Αν έχει. Ναι, για πες μου. Κοίταξε. Όλοι κρίνονται από το έργο που κάνουν και επιτελούν και φυσικά από το αποτέλεσμα. Εσύ πώς κρίνεις έναν άνθρωπο που έβριζε το σπανούλι στον τάφο σου, η γυναίκα σου και το παιδί σου? Δεν μπορώ να μιλήσω, καταλαβαίνεις, για ευνόητους λόγους. Εντάξει, αυτό, τι να σου πω, τίποτα άλλο. Οι Ολυμπιακοί γιατί κράζουνε? Γιατί κράζουνε? Ναι. Γιατί τα έχουν πάρει στο κρανίο με ένα δοκάρι το οποίο δεν τους έκανε το χατήρι. Να κράζουνε την τύχη τους, όχι επειδή... Εδώ μιλάνε για το πέναλτι του Ανσάρι Φάλτ, λένε. Ακόμα μερικοί μιλάνε για πέναλτι, λένε. Εσύ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός απαγορεύεται να μιλάτε για διαιτησία και το ξέρεις. Καλά, τώρα με συμψηφίζει με τον Ολυμπιακό εμένα? Δεν συγκρίνω. Λέω, εσείς οι τρεις απαγορεύετε να μιλάτε για διαιτησία. Γιατί να μην μιλάω για διαιτησία? Γνώμη μου, δηλαδή, συγγνώμη. Όπως εσύ εκφράζεις τη γνώμη σου, εγώ δεν έχω δικαίωμα να εκφράζω τη γνώμη. Έχει πάρει πρωτάθλημα, κάποιο πρωτάθλημα τώρα τελευταία, γιατί εγώ πριν το 90 δεν θυμάμαι χρόνιες. Το 2010 το πήρε, ναι. Με ποιο? Με ποιο? Ναι. Με πατέρα. Με πατέρα, ναι, πώς το πήρα, για πες μου, πού κρίθηκε? Δεν είπα ότι το πήρε με διαιτησία, αλλά γενικότερα. Έναντι των μικροτέρων ή των ασθενέστερων ομάδων, έχεις χρόνια... Εδώ ρε εσύ Γρηγόρη, μ' ακούς? Ναι. Εδώ στο πρωτάθλημα με το Δούρο που μιλάνε, πριν το 1-0 που κέρδισε... Έλα ρε τα αποθυμένα του αλέφαντου, τώρα μην μου το λες, αυτό φτάνει. Α, ξέρεις, το γνωρίζεις. Πολύ, ένα πράγμα θα σου πω, κοίταξε να δεις. Τον Παναθηναϊκό, αδερφέ, εγώ τον είχα ψηλά. Εγώ όταν έπαιζε στην Ευρώπη Παναθηναϊκός, ήξερα ότι... Θα νιώσω, θα φουσκώσω από περηφάνεια σαν Έλληνας. Μπορεί να σου φαίνεται χαζό. Και τώρα παίζει στην Ευρώπη και λέω, όχι Παναγία μου, ρεζίλι θα γίνω. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε για τον Ολυμπιακό, είτε αστειευόμενοι, είτε κάποιοι λόγω εμπάθειας, εντάξει, όπως θέλεις πάρτο, τα λέμε για τον Παναθηναϊκό πλέον. Δηλαδή, λέμε, ποια Ευρώπη, ρε φίλε. Ρόμπα. Σωστά μιλάς. Εντάξει. Να είσαι καλά. Δύσκολο είσαι σήμερα, να ξέρεις. Εντάξει. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλημέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης ο Αργυρούδης από τη Φτηρά Δράμας. Ναι. Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Κωστή τον Ραπτόπουλο για αυτό που είπε στο Μιαϊμάρι. Μόνο σε μια άρρωστη χώρα μπορούν να πουλούσουν τέτοια πακέτα. Διότι η χώρα μας το θέμα υγείας έχει, στη Δράμα έχει αυτοκαταστραφεί. Ήθελα πραγματικά να δώσω στον Κωστή συγχαρητήρια για αυτό που είπε στον Μεϊμάρη. Μόνο σε μία άρρωστη χώρα μπορούν να πουλήσουν τέτοια πακέτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, παιδιά. Να είστε καλά. Στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Ναι, ρε φίλε, γιατί άμα το ΙΚΑ είναι μηδέν. Έλα, αυτό που λέει τώρα. Ναι. Άραξε να πούμε. Πάμε. Κόκκινε. Λέγε.
Δεν ασχολείστε με μικρές ομάδες. Για πες μας τι γίνεται στον Ηράκλειο, αγόρι μου. Άσε μικρές ομάδες. Μη στραβώνει στο στόμα, ρε φίλε. Έχω θυμώσει πολύ με ένα πράγμα. Δηλαδή. Είναι δυνατό, ρε, αντί να κάνουν το stop στην αποστολή του Παναθηναϊκού να πάνε τζάμπα μέχρι την Αθήνα. Ναι, αυτό μαλαγία. Ναι. Να κλείνουν τώρα, μην βρίζει. Συγχωρεμένος. Στη ροή του λόγου, παρασύρθηκε. Παρασύρθηκα. Να παίρνουν αεροπλάνο και να βάζουν σε έξοδα την ομάδα. Για να κλείσει, φίλε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Ό,τι stop κάνει εκεί την αποστολή του Παναθηναϊκού, παιδιά, πάρτε μας και εμάς, φτωχοί είμαστε. Μέχρι την Αθήνα και μετά γίνεται. Πάνε μέχρι την Αθήνα και θα βρουν τρόπο μετά. Ένα, δύο. Για να κλείσει, φίλε. Τι θα λέει, μια τρομά του πλανήτη. Εσύ τι είσαι, φίλε. Μια ομάδα είπαμε, τελείωσε. Σε λυπάμαι, ρε φίλε. Γιατί με λυπάσαι, ρε αυτό που λέει. Γιατί ρε φίλε, αυτό που θα ζήσει αυτή τη χρονιά θα είναι πάρα πολύ καταστροφικό. Ρε, πάρα πολύ καταστροφικό. Πάω που θα φάει 4 σήμερα. Okay. Σαν τον. Δεν θα φάει. Σαν τον άρρωστο. Δεν τρώει 4. Σαν τον άρρωστο είσαι, φίλε. Που περιμένει τον μοιραίο. Ο Παναθηναϊκός θα βάλει γκολ. Τώρα ο Πάκ πώς θα τα βάλει δεν ξέρω. Δεν είναι τόσο εύκολο. Άκου τους λόγους. Ο Παναθηναϊκός θα βάλει γκολ. Δεν είναι τόσο εύκολο. Με την κακία σου θα μείνεις και εσύ και όλοι οι Ηρακλειδείς κόμπλες. Δεν είναι τόσο εύκολο. Εσύ που είσαι σκουλίκι δεν θα μείνεις. Έλα ρε κόμπλα τώρα. Άντε τώρα μεσημέρι. Γιατί θες να τον εκνευρίσεις τώρα. Γιατί ήταν κόμπλα τώρα. Περιμένεις να χάσει ο Πάκ και να χαρίσει τα γάρι. Ορίστε. Σέσωσε να πούμε ιδανική. Και ο Καγιούλης που τον έβριζε στα γάρι. Και στην οικογένεια του Ηρακλή δεν έχετε μαζέψει 10 ευρώ. Ούτε το Χατζηπαναγί να το βγάλετε σαν αρκούδα να μαζέψετε κανένα κατοστάρι. Ορίστε! 6.000 ευρώ μάζεψε η θύρα 10. Βούλος το ρε, άμα πάω στην επανομή να μαζέψω εγώ 15.000 για την ομάδα. 6.000 μαζέψατε. Αν να χαθείτε από εκεί. Ναι. Λέγε ρε φίλε. Καλημέρα. Έλα ρε κόκκινε. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Σ' ακούει ρε φίλε, σ' ακούω. Τώρα να σου πω, είχα το ταξί έξω από το γήπεδο. Ναι. Και πήγαν εκεί οι παοκτσίδες. Και το γέμισαν ασπρόμαυρες τουλίπες και ξέρω εγώ. Ναι. Και όλοι θέλανε, μετά πήγα κι εγώ, και όλοι θέλανε να βάλεις σαν αυτό, να, βάλει, να το έχουν σαν ήχο το δεύτερο γκολ του Μπρίγκοβιτς εναντίον του Ολυμπιακού. Όλοι αυτό περιμένουν εκεί. 1000 άτομα περιμένουν αυτό. Μάλιστα. Βάλ' το δεύτερο γκολ του Μπρίγκοβιτς να σηκωθούμε λίγο. Να σηκωθείτε. Να σηκωθείτε. Δεν πειράζει. Ναι. Πού είναι το ταξί σου τώρα? Τώρα μόλις το πήραμε το λείπες και ο ασπρόμαυρες, όλα ασπρόμαυρες είναι. Θα πας στο παιχνίδι? Βέβαια θα πάω. Για ποια εισιτήρια πήρες, για ποια θύρα πήρες εισιτήριο? Για την πέντε πήρα. Για την πέντε. Θα το βάλουμε ρε φίλε, αφού το ζούμε θα το βάλουμε. Κοιτάξτε, άμα αλλάξεις, άμα αλλάξεις τον πρόλογο βέβαια. Πάω, συγγνώμη, συγγνώμη. Για τα 1000 άτομα. Ναι. Εγώ θα το βάλω, γιατί το θέλεις εσύ. Μπράβο, να χαρώ το φίλο μου, γι' αυτό σ' αγαπάω, είσαι λεβέντης. Λεβέντης δεν είμαι, εγώ θα σου κάνω ό,τι θέλεις, αλλά... Μη με προλογιάζεις, ξέρεις, 1000 άτομα περιμένω και 500. Εγώ είμαι 63 χρονών, δεν σε προλογιάζω. Βρεγερός να είσαι. Αφού κουστάρει, θα το βάλουμε, ρε, η μέρα σου είναι σήμερα. Και εσύ να είσαι καλά, βάλτο και πριν το βάλεις, πες μου να το βάλω σαν ήχο μετά, να το έχω. Εντάξει, θα πω τον ηχολήπτη να το έχει έτοιμο. Εντάξει, λεβέντη μου, εντάξει. Να είσαι καλά. Καλή νίκη στην παουκάρα μας. Με το καλό. Βαριά το είπες το με το καλό, κόκκινε. Εσύ πες ότι. Βαριά το είπες. Ο Σπύρος ο Μιλιονίδης μου τι λέει, λέει. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε αλλά κατάφερε να προκριθεί. Τελικά καλά λέει ο Βαλακρός. Νοθευμένο ουίσκι πίνεις. Οκ, ρε Σπύρο. Γεια σας, κόκκινε και ραπτόπουλε. Βλέποντας το Μάτζ Ρεάλ χθες κατάλαβα ότι και ο Μπενζεμά και ο Ρονάλντο φάνηκαν ότι χωρίς αυτούς η ομάδα παίζει καλύτερα. Με Ίσκο, Τζέιμς και Μωράτα να κάνουν παπάδες. Γνώμη σας για πάω Παναθηναϊκός και γιατί ο Τουταγχαμών δεν πήρε τον Αλβανό, κάτσε μαζί του. Και τον Χαρίση έχει κόντρα με αυτούς ή απλά δεν κάνουν? Κοίταξε, είναι για τον Χαρίση τον έχουν τελειωμένο. Τον Κάτσε τον τελειώνουν και μια τον ανασταίνουν. Σε αυτό το match είναι απαράδεκτο να μην είναι ο Κάτσε στην αποστολή. Πάμε παρακάτω. Συμφωνώ, παρακαλώ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Ασχολείστε με κάτι πράγματα ρε παιδιά. Σήμερα το match με τι πράγματα τελειωμένο. Να ασχοληθούμε. Σήμερα το match είναι τελειωμένο. Καθαρίζω, πάω και πάει τελικό. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Τι σου έδωσαν να παίξεις πριν από λίγο, ρε. Τι πράγμα? Τι σου έδωσαν να παίξεις πριν από λίγο? Άσο. Όχι άσο, ρε. Πρόκριση ΠΑΟΚ. Πρόκριση τελείωσε. Δηλαδή 3-0. Δεν μπορώ. Μπορεί να γίνει 2-0 και να βγει στην παράταση. Μπορεί να γίνει 3-0. Μπορεί να γίνει 4-1. Δεν έχω. Πολλά μπορεί να γίνουν. Ρε, ικανότητες πολλά δεν μπορεί να γίνουν. Πάντως βλέπω τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Να τρέμουν τα πόδια τους. Μια κάρτα στο κουρμπέλι στο 7ο λεπτό. Είναι ένα πρώτο βήμα από τον Γκίζα. Δεύτερον, ένα καλό μαρκάρισμα
στον δυνατό μαρκάρισμα στον Πρίγιοβιτς από τον Κουτρουμπί στην κλίδα. Είναι μια άλλη παράμετρος. Έχει πολλές μικρές παραμέτρους αυτό το μάτς. Στην πίεση ψηλά του ΠΑΟΚ μπορεί η πρώτη ευκαιρία να γίνει γκολ. Ή μπορεί στο πρώτο 20 λεπτό της πίεσης του ΠΑΟΚ να μην μπει γκολ. Μετά αλλάζουν τα κόζα και κάθε λεπτό που περνάει είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βιάζεται, έχει άγχος. Ό,τι είναι να κάνει πρέπει να το κάνει γρήγορα. Μέσα στο 25 λεπτό έχει γκολ. Πρέπει να κάνει στο 25 λεπτό γκολ. Γρήγορα. Το έχει το γκολ. Γιατί αν περιμένεις, μετά βιολογικά ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος. Οι καλύτερους γυμναστές. Έχει οι καλύτερο αξίες. Επίπεδο. Ανέβα κατέβα. Έτσι βλέπω μεγαλύτερα. Εγώ. Έχει τώρα... μεγαλύτερα. Βέβαια. Έχει μεγαλύτερα το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο κάτω στην Αθήνα ήταν εξοντοτικό. Γι' αυτό ίσως θέλει να γεμίσει με χαφ σήμερα και αυτός, όπως εχθές ο Λεμονής, τον άξονα του ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Εγώ βλέπω σήμερα ότι στο πρώτο ημίχρονο έχει καθαρίσει το μάτσο ο ΠΑΟΚ. Στο 25 λεπτό έχει γκολ. Ανάβει τούμπα φωτιές και αυτοί τρέμουν τα πόδια τους. Όπως χθες, αν έβλεπες, το έβλεπες τον αγώνα, στο 90 έβλεπε τον γκολ. Ναι, πάγουν οι Φιλαδέλφια με 60.000 ευρώ. Είχε παγώσει από το λάθος του Μάνταλου. Στο είναι πιδελέν. Δυνατό τώρα μέσα στο 60.000 φιλάθλους τώρα να πας εκεί πέρα και να τερματίσεις τα πάντα, είπαντα. Άλτον, να είσαι καλά. Λοιπόν, για τον Ταρίφα το υποσχεθήκαμε. Πάρ' το. Ο Πρίγιοβιτς θα πάρει την κεφαλιά για τον Ρίκε. Με τρέξουν το 1-2, δεν μπορούν. Θα κόψει ο Φιγκέιρας, αλλά έρχεται την μπάλα στον Τσίμερο. Το έξαρτη περιοχή την κατεβάζει. Ωραία, Τσίμερο την παλιά είναι πονηρή. Δεν υπάρχει offside. Βγαίνει ο Ρίκε. Παράλυσε. Γκολ! Πρίγιοβιτς! Πρίγιοβιτς γκολ! Αυτό που γίνεται να περιγράφω. Το 2-0 να πάω στον Ολυμπιακό. Με εξαιρετική προσπάθεια του Ερίκε και κάρφωμα της μπάλας στα δίχτυα του Λεάλι από τον Πρίγιοβιτς. Πάμε! Έλα φίλε! Έλα ακούς! Δεν μπορώ! Λέγε ρε φίλε! Έλα φίλε! Έλα! Έλα δώσ' μου λίγο αυτό το που χασκογελάει! Πάρ' τον ρε Μαρίνα! Άκου λίγο ένα λεπτό να μ' αφήσεις να σου πω δύο πράγματα! Έλα ρε φορτώ! Ποιος εσύ ρε φίλε! Και καταρχάς τι σε ενδιαφέρει πως γύρισε η αποστολή του Παναθηναϊκού! Τι με ενδιαφέρει! Τι με ενδιαφέρει! Ναι κάτσε λίγο! Κάτσε και τι... Τι άποψη έχεις εσύ στα αστερικά του Παναθηναϊκού, όχι πάλι στο Μετρόπολης, κάτσε λίγο, πες μου, όχι. Για πες. Όχι. Τι είπες όχι. Τι είπα. Είπες όχι. Τι όχι, τίποτα δεν είπα. Είπες κάτι για το Μετρόπολης, όχι. Είσαι πάλι στο Μετρόπολης, τι είσαι, ως τι έχεις άποψη. Ως τι έχω. Εσύ έχεις άποψη. Ως ο παδός του Παναθηναϊκού έχω άποψη. Τι άποψη. Εγώ δεν έχω δικαίωμα. Όχι, περίμενε. Εγώ έχω. Όχι, δεν έκανε σωστά. Όχι, δεν έκανε σωστά. Δεν έχω δικαίωμα να έχω. Με τι ιδιότητα ηρωνεύεις τον Παναθηναϊκό. Ηρωνεύομαι τον Παναθηναϊκό. Ναι, ακούμε λίγο. Ένα λεπτάκι. Γιατί δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να ένα λεπτάκι. Κάτσε λίγο. Ένα λεπτάκι. Ηρωνεύεις τον Παναθηναϊκό. Έχει εδώ καμιά ώρα και πολλές φορές. Ενώ εσύ τρως από το ποδόσφαιρο, το καταλαβαίνεις. Εγώ τρώω από το ποδόσφαιρο. Σε αυτό το γεωγραφικό χώρο το ποδόσφαιρο είναι ο Παναθηναϊκός. Θα μάθεις να σέβεσαι 2-3 πράγματα. Θα μάθεις να σέβεσαι τον Καραμπάκη. Ποια είναι η ειρωνία. Θα μάθεις να σέβεσαι, έχεις αναφερθεί και στο Σαραβάκ της ο ίδιος. Ο Σαραβάκος όλους εκεί πάνω είναι ο μπαμπάς σας. Έκανε 3 εκατομμύρια Παναθηναϊκούς. Άκου να δεις κατώ. Στείλ τον άλλο. Θα μην πεις αμένα ποιος ο μπαμπάς μου χθες είναι σκατό. Εντάξει. Θα μάθεις να μιλάς καλά, θα προσέχεις πάρα πολύ. Και δεύτερον, θα κόψεις τα λιγμένα ναρκωτικά και όταν παίρνεις τηλέφωνο θα μαθαίνεις πότε κάνουν πλάκα και ποιοι μιλάνε σοβαρά. Και δεύτερον, αν αυτό λέγεται κριτική ή αν έχει δικαίωμα κάποιος να μιλήσει. Γιατί είσαι πολύ μικρός για να μιλήσεις, κατάλαβες? Πώς τον είπες κόκκινε? Παρακαλώ. Χθεσινό σκατό είναι, ναι. Γιατί ρε κόκκινε το μίλησες έτσι το παιδί? Γιατί έτσι είναι. Γιατί το μίλησες έτσι? Γιατί έτσι είναι. Πώς δεν έχει δικαίωμα. Σε όποιον αρέσουμε. Ναι. Ναι, αλλά άμα έρθει και σε κοπανίζει, να έρθει.
Αν γίνει κανένα επεισόδιο στην Τούμπα σήμερα, ναι, όντως. Ο εισαγγελέας έχει πει ότι εσύ τους είπες. Τρέμω τον εισαγγελέα τώρα εγώ. Θα πάω με τον νόμο Παρασκευόπουλου, πάρω το κούγια και αυγό έξω. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα πάω με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Άμα φωνάξει εμένα ο εισαγγελέας. Ναι. Θα με κλείσουν μέσα, αλλά θα πούνε τι είναι αυτός εδώ Ραπτόπουλος, εγκληματίας του τον ναι, ναι, ναι. Τι κάνουμε τους εγκληματίες εμείς. Τους βγάζουμε έξω. Έξω ρε πάει, παλιά άνθρωποι θα με πούνε. Δεν θέλουμε να μπει στη φυλακή. Ο κύριος Παρασκευόπουλος. Ένα τελευταίο. Σε έβγαλε έξω. Καλημέρα, έλα. Άντε ρε κόκκινε. Σταμάτα τις βλακίες. Το μίλησες άσχημα το παιδάκι. Ναι. Να είναι κανένας, έπαθε τώρα. Να είναι κανένας πυγμάχος. Αν θέλει να σε κάνει μπαούλο να πούμε. Μπαούλο. Μίλα καλά. Έλα. Επειδή είναι νέος άνθρωπος και το ζηλεύεις. Θα ζηλεύω κατώ. Να ζηλεύω. Τι χθες είναι ο σκατό. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Καλά, ο παδός παρά την εποχή. Αν βρίσκεσαι ένα το σπίτι, κάποιος μην μιλάει. Γιατί ρε, έβρισε το σπίτι. Όταν σου λέει πατέρα σου είναι ο Σαραβάκος. Μα το είπε ποδοσφαιρικά. Δηλαδή έκανε 3 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να σου πούνε τη μάνα σου, πρέπει να σου το πούνε κόκκινε, με αυτό που λένε. Δεν καταλαβαίνει και άντε, ρε, καθυστερημένα κάπου. Σου λέει ο άνθρωπος ότι ο πατέρα σα ο Σαραβάκος ποδοσφαιρικά έκανε 3 εκατομμύρια Παναθηναϊκού στη Βόρεια Ελλάδα. Ψέματα είπε. Σου είπα αυτό. Σου είπα. Δώσε μια γραμμή. Καλά το είπες ρε φίλε. Με ποιο δικαίωμα βγαίνει αυτός και μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Όντως, ναι. Ο παδός του Ηρακλή που δεν έχει σάλια να καταπιεί, ο Ηρακλής μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Ο παδός του Άρη τώρα ναι. Μιλάει σε μένα. Κάνει υπόδειξη. Ποιος ήτανε? Εσύ. Εγώ. Ναι. Τι παρακαλώ. Ο παδός του Άρη. Από πού? Από πάντα. Δήλωσα εγώ κάτι τέτοιο. Το δήλωνω εγώ. Ναι. Το δήλωνω εγώ. Εσύ είσαι ψεύτης. Ποιος σε πιστεύει? Okay. Καλημέρα. Ακούγεσαι. Ο ψεύτης. Έλα φίλε. Καλώς τον. Ναι. Καταρχήν μην απορείτε για αυτό που ακούσατε μόλις τώρα. Το συνάφι σας και ειδικότερα το οπαδικό έχει δημιουργήσει και διατηρήσει αυτά τα μυαλά. Ε, βέβαια. Φταίω κόκκινος γι' αυτό. Ξεκάθαρα. Ε, βέβαια. Ακούς τι λέει ο Βλάξ. Φταίω κόκκινος. Ε, βέβαια. Αυτό που το περνάω στον Τούκου ή θέλει να σε τρολάρει. Είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι τρολάρι. Οι πρωταθλητές, οι γάβροι, τα ντέρμπι, αυτοί έχουν δημιουργήσει τέτοια μυαλά. Ε, βέβαια. Σε παίρνουν τηλέφωνο και σου βρίζουν το σπίτι. Ποιο σπίτι το βρίζανε, μωρέ. Το Σαραβάκο είπε ότι μα έχει κάνει ψέματα. Κατάλαβες. Υπάρχει ο Γιάννη. Σιγά, μια φορά επειδή. Ο Σαραβάκο. Επειδή μου τον ακούμπησε λίγο. Ο Σαραβάκο έγινε έκανε, και αδερφή, επειδή μου ο Σαραβάκο έκανε 3 εκατομμύρια Παναθηναϊκούς. Κατάλαβες. Επειδή μου τον ακούμπησε λίγο. Ο Χατζηπανάγης έγινε αδερφή. Ο Χατζηπανάγης έκανε 30 Ηρακλειδής. Α, το Καφτατζόγλιο άδειο είναι. Κατάλαβες. Ποιο είναι ο Σαραβάκο και ποιο είναι ο Χατζηπανάγης. Καυτό σου είπε. Αλλά δεν πήρε χαμπάρι. Καλημέρα κύριε. Συνεχίστε. Λοιπόν. Δεν μου έδωσε αυτό που μάλιστα. Είναι δυνατόν με τόσα χρόνια στη δουλειά να αναρωτιέσαι γιατί ο Λεμονής δεν έκανε αλλαγή όταν έγινε το 0-1. Ναι, ρε φίλε. Ρε φίλε. Και ο προπονητής. Και ο προπονητής του Τιτανικού θα έκανε αλλαγή επιθετικογενής και θα έβγαζε χαφ. Ποιο είναι το ζητούμενο, γίνε εσύ Λεμονής. Πέραν από την πρόκριση ή έναν τιμητικό αποκλεισμό, ποιο είναι το ζητούμενο. Να εξαντλείς τις πιθανότητες σου, τις λίγες που έχεις, να μείνεις και του χρόνου. Με 1-1, αν το φας, υπήρχε περίπτωση εσύ ο Στάκης Λεμονής να έχει την παραμικρή ελπίδα ότι θα μείνει άμα ο χοντρός τσιγκουνεύεται και του χρόνου. Ακοίταξε το τομάρι του δηλαδή θες να πεις. Τελείως. Να μην διασυνδεθεί. Τώρα με το 0-1, έγινε και μάγκας. Αν παίξει η ομάδα σχετικώς καλά την άλλη Κυριακή και ο Μαρινάκης είσαι τσιγκουνιές, θα κοιτάξει μήπως μπορεί να προπαγανδίσει την παραμονή Λεμονή. Ξεκάθαρα. Τα έχουμε ζήσει τόσα χρόνια με το Σοκράτη. Τα ξέρουμε απ' έξω. Κωστά, είναι ξεκάθαρο. Τέτοιο θέμα δεν παίζει. Τέτοιο θέμα δεν παίζει. Άμα του πει αυτός ο Ρεμί Γκάρντ, όχι. Ρε εσύ, δεν παίζει, σου λέω και το ξέρει. Δεν είσαι μετά. Αν περνούσε. Αν περνούσε. Μου είχε ότι και ο Μαρινάκης θα πάει στην Νότιχαμ Φόρεστ και βγήκε εκεί υποτιμένη. Και θα τα δούμε. Ένα λόγο παραπάνω να πιστεύω ότι θα φύγει. Σήμερα τι βλέπει. Εγώ το έχω πει. Χι 2. 2-30. Καλά. Το έχω βρει. Χι 2, δηλαδή. Όταν ακούω, εγώ σου το έχω ξαναπεί, όταν ακούω θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε, θα τους αυτόσουμε, θα τους διαλύσουμε, εγώ πηγαίνω πάντα κόντρα, όποια ομάδα και αν τα λέω. Ναι, μάλιστα. Okay. Αν εγώ άκουγα ότι ξέρεις κάτι, πάμε εμείς σιγά σιγά, ελπίζουμε μέχρι το 45 να έχουμε βάλει ένα γκολ που δεν είναι να μην φάμε κανένα και βλέπουμε, τότε ναι, μπορεί να κάτσει στην τριάρα. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Προκρίσεις από το 20 και τέτοια στον Παναθηναϊκό που εγώ τον σέβομαι πάρα πολύ. Εγώ τσακώ και γελάω. Όχι τον Παναθηναϊκό, οποιαδήποτε ομάδα δεν τη σέβεσαι, θα σου την κάτσει. Εντάξει, ό,τι μέγεθο και να είναι. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb.
Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Όταν το σπάνιο εξωτικό χαρμάνι του μαγευτικού Άγιου Δομήνικου ερωτοτροπεί με το κακάο από τη Βραζιλία, ο πιο απολαυστικός καφές φίλτρου φτάνει στην κούπα σου και κάθε γουλιά γεμίζει με φρεσκοκαβουρδισμένα Megabyte το κινητό σου. Αγόρασες καφέ με Cosmote Prepaid Mastercard. Φόρτωσε το κινητό σου Megabyte. Η Cosmote σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα φέρνει τη νέα προπληρωμένη κάρτα που σου χαρίζει Megabyte. Απόκτησέ την σε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/prepaid Mastercard. Cosmote. Ο κόσμος μας, εσύ. Και εσύ τι είπες? Τι Happy Days ή τίποτα? Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr. Πολύ χαρούμενο σε βλέπω σήμερα. Τι παίζει? Παίζουν μετρητά. Και μετρητά. Πολλά πολλά μετρητά. Στις καθημερινές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάρε και εσύ μέρος στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν πολλά πολλά μετρητά κάθε μέρα. Το Σάββατο 29 Απριλίου ένας υπερτυχερός θα κερδίσει 15.000 ευρώ μετρητά στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στη 1.30 το βράδυ. Και την Κυριακή Super Sunday με 4.500 ευρώ συνολικά μετρητά κάθε ώρα από τις 3 το μεσημέρι. Είσοδος δωρεάν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μπας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Τι τρώμε, Κωστάκι? Λουκανικάκια. Τζουμαγιάς, φίλε μου. Τζουμαγιάς. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιάς δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιάς. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Νουόβα κονσεσιονάρια οφιτσιάλε Fiat Fiat Professional Θεσσαλονίκο. Και για όσους δεν κατάλαβαν, νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ, Δυτική Είσοδος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 753000 και στο Facebook Fiat Κουμαντζιάς. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές ή νησί? Νο, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νόνα μπέλα, βραζιλιάνο. Στρασιά τέλα, σι σινιόρ, μερσί μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά και καλομαθημένος. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310 523 014. Οι μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις είναι εδώ.
με πάνω από 200 ειδικά στοιχήματα ένα παιχνίδι. Δυνατότητα cash out, 0% γκανιώτα κάθε μέρα και πρόσβαση από τάμπλετ και κινητό όπου και αν βρίσκεσαι. Αυτή την ποδοσφαιρική σεζόν θα τη ζήσεις όπως πραγματικά της αξίζει. Στοίχημαν.gr. Το παιχνίδι άλλαξε. Συμμετοχή άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα. Και θεά. 210-9237-777. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Συμπτώματα: συσπάσεις στομάχου, εκοφαντικό γουργουρτό. Στοματική κοιλότητα: ξηρασία στα χείλη με έντονη έκρηση σάλιου. Οφθαλμή: έντονη διαστολή γυάλισμα ματιού. Λοιπόν, πρόκειται για κρούσμα έντονης πείνας. Πιάσε το κινητό. Μάλιστα. bestdelivery.savikos.gr. Τι λέτε, γιατρέ? Κάνε γρήγορα. Χτύπα μία γυρλού κοτόπουλο, μία πατάτες και μία σαλάτα εξώτικ. Και μία σους Savikos, γιατρέ. Για να γλιστράει. Savikos Delivery. Το χάπι για την πείνα σου όταν και όπου το χρειάζεσαι. Παραγγείλε τώρα online στο delivery.savikos.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-510-910. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Mr. Cab Driver. Τι κομματάρα έχει βάλει? Ποιος είναι αυτός? Αυτός με ξέρει εμένα. Τι να ξέρει? Αυτός όντως είναι πρικισμένος. Λένι Κράβιτς. Είναι πρικισμένος? Πολύ. Στο κελί του Παΐσιου τον είδες? Πού τον είδες? Θες να σε πυροβολήσω στον αέρα ή εκτός αέρα? Εκτός αέρα, αργότερα. Τζάμπα θα πάει σφαίρα. Ναι, μη. Λοιπόν, στο κελί που, πάνω που, πού τον είδες? Σε καμία πισίνα? Τραγούδι είναι αφιερωμένο στο φίλο που ζήτησε για το... Αυτό που ζήτησε πριν. Mr. Cab Driver. Ναι. Του οδηγού ταξί. Εντάξει. Λοιπόν, μαζί μας η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος με ασύλληπτη μοναδική απίστευτη τιμή για το Hyundai Tucson 18990. Δεν είναι πλάκα, δεν είναι αστείο. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-596-596 ή στο 2310-596-690 για να μάθετε περισσότερα, να το οδηγήσετε και να αποφασίσετε αν θα το κάνετε δικό σας. Hyundai Tucson με 18990. Εγώ είχα ένα φίλο μασόνο, τον οποίο θα το φωνάζαμε Σον, και είχε Hyundai. Και λέγαμε το Hyundai, το Hyundai Tucson. Μετά πήρε Passat και λέγαμε το Passat Tucson. Και έτσι μπερδεύτηκα εγώ. Ο Σον νόμιζε ήταν άνθρωπος. Δέστο. Τι να δει. Τι θα το κάνω αυτό? Αυτό είναι φορτηγό. Δεν είναι φορτηγό. Τι για μένα είναι αυτό? Αυτό 18,990. Τι θα το κάνω αυτό? Εγώ θέλω GT να πάρω. Δες μέσα. Δες μέσα. Φρε, τι μέσα και έξω. Κουκλάκι. Τι κουκλάκι? Εγώ θέλω 0,108 δευτερόλεπτα, 7,9. Να φεύγω φανάρι με κάνα πιτσιρικά. Και να γουστάρω και όταν σχολάω από το Eurobank και παίρνω την παραλιακή. Και είμαι με το κόρτο που έρχεται κάνω από δίπλα μου. Λέω τι να κάνω τώρα, ρε, τι να κάνω. Να έχω κάνει 180 άλογα, 1050 κιλά. Και άμα σου έρθει κανένα άλλο άλογο που μα πήρε τηλέφωνο και έχει 500 άλογα, τι θα κάνει? Άμα έρθει 500 άλογα, μαγιά του. Εγώ λέω τώρα 0%. Να έρθει κανένα σε κάνα ύπιζα κούπρα. Κουκλάκι δεν πας. Άσε ρε κόκκινε κουκλάκι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι για τίποτα ανθρώπου οι οποίοι έχουν οικογένεια, μικρά παιδιά, έχουν λεφτά. Μου πάει, έχουν επιχείρηση. Σου πάει εσένα. Χοντρό να είσαι, μουσι να έχει. Μου πάει, σοβαρά. Όχι, σου πάει βέβαια. Σου πάει. Βάλε 4 χρόνια δόσει. Ωα, μπράβο, δεν έχει δώσει. Τι μπράβο. Τρελώσει. Τι το έχεις, ναι, έχει τράπεζα. Για δόση είμαστε. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, Γρηγόρη, που κάνεις και οικονομία. Έχουμε δώσει το ένα, να έχουμε και το μπράβο, άλλο. Μπράβο, Γρηγόρη. Πάρε στον κόσμο. Έλα. Αρέσει. Έλα, μπράβο. Θα το πάρω. Ναι, ορίστε. Έλα. Ναι. Εδώ ψάρια τζάμπα πέρα. Για πες τώρα αυτό που λέω. Εγώ είμαι Ηρακλής. Αυτός τι ομάδα είναι? Αντιηρακλής. Τι είσαι? Δεν γουστάρω τον Ηρακλή. Ρε, αυτοί που γεννήθηκαν το 68 ήταν καλά παλικάρια. Εσύ πώς είχες μάμα κάκα? 68 είσαι ρε. Τι θα είμαι ρε. Τι μήνα είσαι ρε? Ιούλιο. Σε περνάω, σεβασμό στο μεγαλύτερο. Τι σεβασμό βρε κολόγια ρε. Αυτό που σου είπε είναι μεγάλη βρισκιά. Τι με είπε κολόγερο? Έλα τρέξουμε 1000 μέτρα να δούμε ποιος θα πεθάνει πρώτος. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα ρε Αλανιέ.
Το Volvo του Ιχολύπτη. 0 100 8,3. Ορίστε, αμάξια. Την πούλησε την BMW. Τι είναι ο Ιχολύπτης. Εδώ ο Ανδρώνης πληρώνει. Αυτοί παίρνουν πιο πολλά λεφτά από εμάς. Αυρά. Τι νομίζεις. Χοντρά. Χοντρά, τον έχουν σφίξει τον. Πακέτα. Πακέτα. Τι σαν και εσένα που δεν σε βάλανε στην Ένωση. Ποια Ένωση, Κεντρών. Οι Πασοξίδες και οι Παοξίδες εκεί. Την Ένωση Κεντρών. Ναι, άντε, λέγε ρε φίλε. Ξύδικαν τα φρύδια μου. Ναι, ξύδικαν τα φρύδια, παρακάλαγες όμως με τον άλλο. Ποιος παρακάλεσε. Με το Φερέτη, ποιος έβαλες και τον Μητροπολίτη μέσω. Ρε φίλε. Και δεν σε βάλαν πάλι. Δεν έχω βάλει. Λία πεδάρε και βάλαν κάτι γκόμενες που γράφαν στο τράσ του γέλιου. Λέγε ρε φίλε, καλησπέρα, δεν μπορώ με αυτόν. Λέγε. Έλα, Κώστα. Καλησπέρα. Θέλω ρε φίλε μια θερμή παράκληση από σένα. Ναι, παρακαλώ. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Το όνομα του Αγίου Παϊσίου μην το παίρνεις. Γιατί είναι Άγιος ο Παϊσίος, ρε φίλε. Αφού δεν πέρασαν 100 χρόνια από το θάνατό του. Δεν είναι Άγιος. Δεν είναι Άγιος για μένα. 100 χρόνια από το θάνατο. Εγώ είμαι με τους εσφιγμενίτες. Εκεί πάω εγώ τώρα. Αυτοί που τον κάναν Άγιο δεν ξέραν γιατί. Αυτοί τον κάναν Άγιο για να κορομάνε στην πλάτη του, ρε. Να πουλάνε τα λάδια, να πουλάνε ταξίδια, να πουλάνε εκεί τα ματόκατρα. Γιατί τον κάναν Άγιο. Τον εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο. Τι είναι. Τον κάναν Άγιο γιατί βγάζουν λεφτά. Άμα δεν βγάζαν λεφτά, τον κάναν Άγιο. Είχαν καμιά καήλα. Ποιο το είπε ότι βγάζει λεφτά. Εγώ στο λέω, ποιο το λέει. Εδώ με δύο Κωνσταντινίδη, πάρτε λαδάκι από τον Άγιο Παΐσιο. Δεν πουλάγανε, ρε. Μείνε σε μένα να πουλάω για τον Άγιο Παΐσιο λάδι. Αφήνει από εδώ πέρα, ρε. Τον κάνατε τον άνθρωπο εκεί πέρα και τον εκμεταλλεύεστε. Για συνέχισε τώρα. Άστα τα παραμύθια. Εγώ τον κολλάω τον κόκκινο γιατί είναι κακό χριστιανό και με κάνει τη φιγούρα ότι ήταν στον Άγιο και ήταν στο Άγιο Νόρο και είναι ο χειρότερο ματάκια εδώ πέρα. Μα βάζει τι γυμνέ εδώ με τα βυζιά και σε έκανα φιγούρα. Φιγουράτζη. Πήγα στον Άγιο και τι μα το λε. Φρίζει του ακροατέ του χειρότερου. Ποια φιγούρα. Α, βέβαια, σαν χλαμάρα. Λέγε φίλε Κώστα. Φίλε Κώστα, να σου πω κάτι. Να με πει. Επειδή σε ακούν πάρα πολύ. Πολλοί φίλοι μου στις λαϊκές, συνάδελφοι και πελάτες μου λένε πες τον σε παρακαλούμε τον Κωστή να μην μιλάει έτσι για τον Άγιο Παΐσιο. Σε χαλάει πάρα πολύ. Μα δεν μιλάω εγώ εναντίον του Αγίου Παϊσίου, εναντίον του κόκκινου μιλάω. Ο οποίος λέει χρησιμοποιεί το όνομα του Αγίου ενώ αυτός είναι παλιάνθρωπος. Μ' άκουσες να το χρησιμοποιώ. Ο κόκκινος. Μ' άκουσες ποτέ να το χρησιμοποιώ. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Γι' αυτό εγώ κολλάω τον κόκκινο. Μ' άκουσες ποτέ να το χρησιμοποιώ. Ναι, το χρησιμοποιείς. Όχι, ναι, όχι, τι είναι. Όχι. Τι είναι ο κόκκινος, Άγιος είναι. Όχι, μ' άκουσες να το χρησιμοποιώ ποτέ. Όχι βέβαια. Ποτέ. Αλλά και εσύ ρε Κώστα, άστα αυτό, σταμάτα το 10, θα το χρειαστείς κάποτε. Όλοι είμαστε άνθρωποι, έχουμε προβλήματα. Και εσύ κάποτε ίσως, μακάρι ποτέ, θα χρειαστείς τη βοήθειά του. Ευχαριστώ πολύ. Ας έχω κανένα τάλιρο στην άκρια, για κανένα γιατρό και... Ας τη βοήθεια του Αγίου. Πάμε παρακάτω. Γιατί θα πάω σε κανένα Ιπποκράτιο, είτε ήρθε ο Άγιος Παΐσιος, είτε ήρθε ο Άγιος Θεόδωρος, ανάσκελα θα φύγω. Λέγε φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Ούτε γάζες δεν θα έχει εκεί. Λέγε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το. Έλα, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε με το παχύ το Λάμδα, κύριε. Φοβερός. Κωστέ, επειδή δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή, θα ήθελα λίγο μια ερώτηση να κάνω στον κύριο Γρηγόρη. Εδώ είναι ο Γρηγόρης, εδώ είναι. Γρηγόρη. Ναι. Επειδή ερχόμαστε 3-4 άτομα από Αθήνα για το ματς. Ναι. Ήθελα να μου πεις αν θα είναι στο γήπεδο η Μαντάμ Τσακαλώτου σήμερα. Εκεί στο γήπεδο θα είναι η Μαντάμ Τσακαλώτου. Γιατί Μαντάμ? Η Μαντάμ η Τσακαλώτου εκεί θα είναι. Γιατί θέλουμε να κάνουμε μια λυσίδα με μαγαζιά εστίασης. Και θέλαμε να είναι η Μαντάμ Τσακαλώτου να μας ανοίξει λίγο κανένα μαγαζάκι πάνω στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι Μαντάμ, είναι ο Τσακαλώτος. Μαντάμ. Εντάξει. Επειδή θέλαμε να κάνουμε μια... και τι είμαστε εμείς ρε φίλε, franchise κάνουμε το, τι είμαστε όλες εμάς. Απλώς... τι είμαστε, εγώ τι, ο κόκκινος είναι ΣΥΡΙΖΑ, εμένα τι με λες, εγώ είμαι τρελός. Χαχαχαχα, φύγε από εδώ ρε πονηρέ, ρε πονηρέ, εσένα ήθελε να κολλήσει. Ναι, ναι. Ναι, καλημέρα. Έπαθα ζημιά τώρα. Τι ζημιά να πάθεις, παθερούνε τα γουρούνια ζημιές, μόνο να τα σφάξει ο επιβίτορας τους. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Μπράβο. Ανέστος, κύριος. Χρόνια πολλά να έχεις, αν και βλέπω ότι έχεις αρκετά χρόνια. Ένα μήνα έχω να σας ακούσω. Ένα μήνα έχεις ακόμα, μάλιστα. Κάντε τίποτα ρε, να... μας έχει κόψει το ραδιόφωνο. Πού είσαι φίλε. Το λεμαίδα ρε. Ναι. Ναι. Δεν μύριζες το γλυκάνι σου. Ναι. Κόκκινε. Έλα. Τώρα μόλις ήρθα από τον Ιφαίο. Στον Ιφαίο ήταν, κοπάναγε εκεί πέρα πάνω. Καταλαβαίνεις, ε. Ναι. Μία φύση. Δεν σου μιλάω για κοψίδια.
Κατάλαβες. Μην τον κάνει και ζηλεύει, ρε φίλε. Με τον Χαράλαμπο ήσουν παρέα. Δεν το ξέρω. Με τη γυναίκα. Αποκλείεται, δύσκολα. Εσύ κόκκινα τον ξέρεις. Υπάρχει άλλο που δεν τον έχει γνωρίσει. Το Χαράλαμπο. Ναι. Ναι. Το Μέρτζο τον είδα, ρε. Ποιο να τον. Μέρτζο. Ποιο Μέρτζο. Το Μέρτζο. Δεν τον ξέρω. Δημοσιογράφο. Δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρω κόκκινο στο Μέρτζο. Από τον Ιθαίο είναι, ρε. Ζει ακόμα ο Μέρτζο. Ναι, μπράβο, καμιά 90 δεν είναι. Κοντεύει. Γερό παλικάρι, γερό σκάρι. Προχριστού. 16 χρόνια ήταν πρόεδρο στην κοινότητα. Δεν το ξέρει το Μέρτζο ο κόκκινο, γιατί ο Μέρτζο είναι δεξιό. Ο κόκκινο ξέρει τα λαμόγια του Πασόκ. Από δεξιού δεν ξέρει. Κατάλαβε. Λοιπόν. Προγνωστικά θέλω, παιδιά. Κομμουνιστή έγινα. Σιριζέο έγινα. Το ίδιο πράγμα έγινε. Πασόκ. Τι άλλο. Δεν ξέρει το Μέρτζο. Ρε, ζει στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρει το Μέρτζο. Κατάλαβε. Εκεί όταν του διδάσκαν τον Μάρξ, ο Μέρτζο ήταν αντίπαλο. Κατάλαβε. Χριστιανομαρξισμό. Το λεωφορείο του Παναγικού δεν ήρθε. Τι δεν ήρθε. Από την Κωνσταντινούπολη. Έφτασε, ρε κάτω. Όχι, ρε, περιμένει να πάρει και του Ολυμπιακού, ρε. Μάλιστα. Κατάλαβε. Αύριο το βράδυ θα φύγουν όλοι μαζί. Καλού κακού. Ναι. Πάνε σε ένα ορίλα να κάνει κανένα έλεγχο το λαρίνκι σου, να έχει υπόψη σου. Λοιπόν, ακούς. Σ' ακούω κάπω αλλιώ. Προγνωστικά. Ναι. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Στο ημίχρονο, 2-0 τελικό παράταση. Θα κερδίσει η Μάντσεστερ. Βγάζει τη Μάντσεστερ. Για τον ΠΑΟΚ θέλουμε να μας πεις, ρε. Το ΠΑΟΚ μας ενδιαφέρει. Ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί. Πρόκριση να βάλω. Ναι. Για να δούμε. Εσύ αντιβάζεις, ρε κόκκινε. Εγώ δελτίο θα σου δείξω αύριο. Και θα πω σε ακολούθηση. Εσύ θα φέρεις δελτίο. Στον επόμενο. Ή επειδή έκλεισε το προπό, δεν πας να παίξεις εκεί τώρα. Πας αλλού. Καλημέρα. Ορίστε. Καλώς τώρα. Καλησπέρα. Καλώς τον καλό τον άνθρωπο. Τι κάνουμε. Τι να κάνουμε, όρια να κάνουμε, αλλά εφιάλτες γίνονται τα όνειρά μας. Λέγε φίλε. Καλησπέρα και στον κόκκινο. Εδώ είναι. Πότε γίνεται ο τελικός, μπορούμε να ξέρουμε. Ξέρεις κόκκινο που είσαι δημοσιογράφος. Όχι. Δεν ξέρει που είναι. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Όχι, όχι που, όχι που, πότε. Πότε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρουμε. Και κάνα προγνωστικό για σήμερα. Τα δώσαμε πριν. Τα δώσαμε. Τα δώσαμε. Διπλό United, το πρόκριση ΠΑΟΚ. Τελείωσε. 14 φράγκα πριν ο κόκκινος. Πάει. Ωραία, έγινε. Εντάξει, παιδιά, να είστε καλά. Να πάτε όπου θέλετε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, πάρε μπροστά. Τετάρτη, βάλε. Καλησπέρα, Αλάνια. Αλάνια. Γρηγόρη. Η ομάδα παίζει ο. Τελικό είναι 6 Μαΐου. Ο Τζαβέλας. 6 Μαΐου είναι ο τελικό. Εγώ δεν το ήξερα. Γιατί δεν γιατί μου λες, Γρηγόρη. Έλα, Γρηγόρη. Ναι. Γιατί ο Τζαβέλας δεν ήταν καλός παίκτης. Όχι. Λάθος. Όταν τον κάνανε MVP παοξίδες, καλός ήταν για τον κόκκινο. Όταν τον διώξανε, ήταν κακός παίκτης. Λοιπόν, εσύ τον κρίνεις σαν παίκτη, σαν άντρα. Την γνώμη μου την έχω πει την πρώτη στιγμή. Ναι, την πρώτη στιγμή. Όταν έλεγε ο Ράλο. Δεν βγήκα μαζί του για καφέ να αλλάξω γνώμη. Ναι. Είναι πολύ καλός παίκτης και πολύ καλό παιδί. Ο Τζαβέλας. Πάμε πάμε. Ναι. Μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Εγώ λέω σαν παίκτη. Ραπτόπουλε. Σαν παίκτη ο κόκκινο δεν μπορεί να τον κρίνει. Τώρα μου αφαιρεί και ο Ραπτόπουλος το δικαίωμα να κρίνω, κατάλαβες. Ναι, γιατί όταν εμείς πήγαμε κόντρα στον Τζαβέλα πριν 2 χρόνια. Σου είπα ότι έχεις 100% δίκιο. Ναι, μετά άλλαξα γνώμη. Γιατί και, άλλαξε γνώμη. Γιατί συνάντησα τον Γιώργο τον Σαββίδη και είπα, το συμπάθησα και λέω αυτός και τους φίλους θα τους προσέχω. Λέγε ρε φίλε, πες του. Ναι. Ραπτόπουλε, ξέρεις δίπλα σου ότι έχεις ένα χρυσάφι. Ναι. Δεν το έχεις καταλάβει. Χρυσάφι, βέβαια. Εγώ τον άνθρωπο αυτόν τον γνώρισα 20 λεπτά. Πού? Να μην σε νοιάζει. Όχι, δεν με νοιάζει. Δεν μισά δεν τα λες. Να μου πει, δεν με αφήνει να μου πει, να του πω, να δεν... το πω στον αέρα. Μην το πεις. Αλλά, ακούς. Ναι. Είναι χρυσάφι, τίποτε άλλο. Τον ακουμπάς και σου δίνει χρυσάφι. Τον ακουμπάς και σου λείπει το δάκτυλο. Όχι, φίλε μου. Δυο τα μπλάκια. Εσύ τον ακούμπιζες, φίλε. Ναι. Πού τον ακούμπιστες? Στην πλάτη. Στην πλάτη? Είχες και μουσί? Ναι. Ήπως το καρκάμισες στην πλάτη? Μάλιστα. Άστα μου λέει. Του λέω όχι δεν Γρηγόρη, πολλά είναι. Άστα. Πρώτο μπλάτζακ. Ναι. Άστα όπως είναι. Τον ακούμπισες όμως. Μάλιστα. Και δεν μου λες 20 λεπτά που τον ακούμπισες. Έγινε φίλε. Ναι. Την επόμενη φορά θα μου πεις που θα τον ακούμπισες. Για τζόγο σου μιλάει. Ναι. Για τζόγο σου. 20 λεπτά που τον ακούμπισα, πήρα 2.000 και έφυγα. Α, τώρα αν σου έδωσε συμβουλή για το καζίνο, σε αυτά είναι καλός. Αφού εφήτησε πρώτα στο Παΐσιο και μετά στο Τζον Τάραμα. Γιατί μπερδεύεις τη 3.000. Δεν μπερδεύομαι.
Ο Τάραμας και ο Παΐσιος ήταν από τους καθηγητάς του Γρηγόρη Κόκκινου. Τροπή, τροπή αυτό που λέω. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Εσύ πήγες στο καζίνο, σου είπε άστα, κονόμησες 2 χιλιάρικα, δεν του έδωσες κανένα φράγκο του ανθρώπου γιατί είσαι και τσιγκουναράς, τον ακούμπησες. Δεν ξέρεις ούτε τι έκανε, ήθελα να πει τη γνώμη του για κάτι. Τη γνώμη του. Γιατί σε ενοχλεί. Τι, ήσασταν στο καζίνο, παίζατε κουλοχέριδες, ήπιατε 2 τάρα ουίσκι. Σου είπε Black Jack. Jack Black πώς ήτανε. Πεντακάθαρα. Πεντακάθαρα, Black είπες Jack. Τη γνώμη σου, κέρδισε αυτός και βγήκε να σε ευχαριστήσει. Μπράβο. Σε ωραία μέρη συγνάζεται, παιδιά, μπράβο. Θα έρθω κι εγώ την άλλη φορά. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλώς τώρα. Μ' ακούς? Σ' ακούμε, κύριε. Ωραία, έτσι σε θέλω. Είμαι ο λαστικάς από τον Ελίσποντο που με έλεγε την άλλη φορά, είμαι αργός και τέτοια. Είσαι ο λαστικάς. Ναι, ναι. Λοιπόν, άσε τώρα. Λοιπόν, έλα να πω, 34 λεπτό θα είναι 3-0 και εσύ τα υπογλώσσια φαλακή κάμπια θα τα παίρνεις 1-1. Λοιπόν, και ταξίδι θέλω γερό, όχι Κρήτη, θέλω γερό ταξίδι, κάτι γερό, θέλω Αθήνα. Θέλω Αθήνα τελικό, όχι Κρήτες και τέτοια. Ποια Κρήτη τώρα να πούμε. Από ποιο μέρος είσαι, ρε φίλε? Φίλε, συγγνώμη. Έλα ρε, μιλήσαμε την άλλη φορά. Από εκεί που έρχεσαι 15 Αυγούστου και παίρνεις πατάτες, Κωστή. Και σαν βλαχαδερό που είσαι, θες να πας στην Αθήνα. Μοιράζουν 15 Αυγούστου. Δωρεάν πατάτες μοιράζουν και ήρθε. Ξέρεις να πας, ρε ταγαρόβλαχε, στην Αθήνα. Για να δεις τον δρόμο. Όταν πήγα στην Αθήνα, ακόμα και για δουλειά, λοιπόν, φαλακρή κάτι να είχε σχέτη μέχρι τον κόλο. Λοιπόν, άσε τώρα και κατά... Για δουλειά πήγε στην Αθήνα. Ε, βέβαια, τι να κάνεις. Ποτέ δεν είχε χέτη, κόκκινα μπουκλάκια είχε στο κεφάλι. Τι πήγες να κάνεις, ρε. Κάτι καταράτα είχε, ναι. Πρωτηγανισμένες πατάτες σεμινάριο πήγες να δώσεις. Κατάλαβες, τον έδωσες ένα σακί πατάτες τζάμπα και βγαίνει και σε ξεφωνίζει. Και βρωμάγανε μούχλα οι πατάτες. Μονάδα σήκωνα στον Αστρόπυργο. Κατάλαβες τι κουφάλα είναι. Τον κέρασες πατάτες, τον έδωσες για ένα χρόνο. Και εγώ λέω πάει σούπερ μάρκετ, πατάτες δεν παίρνει ποτέ. Πού τις κρύβει. Άκου, 90. Άκου. Εγώ να ακούσω. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς τα έτρωγε. Κόκκινε, απάνε πλάκα. Όχο, στο πανηγύρι. Πώς το έκανες στο τελευταίο, πώς το έκανες στα 3-90. Για πες μου. 90. Γεια σας. 4 σήμερα η Παοκάρα. Τους πειράζουν. Τα υπογλώσσια, τα υπογλώσσια. Μην πάρεις εσύ. Πάρε και εσύ ένα μαζί σου για καλό και κακό. Έχω πάρει 3 και δεν γίνομαι καλά. Έχω ένα πιεσόμετρο στο κόρτομπα. Την άλλη φορά που θα βρεθούμε. Θα στο δώσω γιατί σε βλέπω ανεβασμένο. Πολύ στροφές στον δρόμο είμαστε. Πολύ στροφές ερχόμαστε. Ωραία μέρα, σούπερ. Θα ξαπλάρουμε, θα γουστάρουμε. Αυτό είναι το κοκτέιλ. Μίξι έκανε αυτό. Κοκτέιλ έχει πάρει αυτό. Διαδώσε. Όλα μαζί. Άντε, καλά, και... καλά. Θέλω μια χάρη να μου πει τι δεν πήρε σήμερα. Τι δεν πήρα. Ναι. Τι δεν πήρα. Ραπτολοσύνη. Άντε, γεια. Red Bull, Ρετσίνα, Χασίσια. Τα χτύπησε στο Σέγγερ. Στο Σέγγερ τα χτύπησε. Τα έκανε ενέσιμα. Όχι, τα χτύπησε το Σέγγερ. Τα βάλε μετά στο κουδί και τα σλίφαρε. Πάρε άλλο ένα. Τα σλίφαρε. Πάρε 2 λεπτά, 2 τελευταίους. Καλημέρα. Εκτός αν τα παίρνει ενέσιμα αυτό. Έλα ρε φίλε. Πω τράτζικ. Έλα. Θέλω να βγει αυτός ο χθεσινός, ο τελευταίος με τον Παΐσιο. Που μάλωσε τον κόκκινο τον φίλο μου. Λέγε. Καλησπέρα. Ναι, κλείς το ρημάδι. Κλείς το ράδιο ρε φίλε, κλείς το ράδιο. Γίνεται ρε παιδιά να είναι και κλειστό και να οδηγάμε. Δεν γίνεται να είσαι στον αέρα και να τι είσαι ρε φίλε, ωραιοπαθείς, θες να ακούς τη φωνή σου να πούμε. Έλα, τώρα μ' ακούς. Ναι, σ' ακούμε. Λοιπόν, αυτόν που από το πρωί παίρνει τηλέφωνο ο επενδυτής από την Αθήνα που θα ήθελε να κάνει μπουγατσομάγαζο στην Θεσσαλονίκη. Ναι φίλε, θα κάνει. Θέλω να πεις ότι έχω εγώ να του δώσω μια καλύτερη συμβουλή. Να πλάει στην πλατεία Βάθης και να κάνει πατσατζίδικο, να δούμε πόσους πατσάδες θα πουλήσει. Πάει αυτό πρώτο. Δεύτερο. Λοιπόν, ο πόνος είναι πολύ μεγάλος σήμερα, παιδιά. Γιατί τι πόνο μιλάς? Πόνος θα πάρει, ποιος θα πάρει. Για ένα κολικού εμφράγματος. Έχει πολλούς πόνους. Ποιος θα χαμνά. Λοιπόν, ο κολικός μπροστά στο έμφραγμα γιατί τα πέρασαν και τα δυο είναι ελάχιστος. Τι παξίλο δεν πέρασαν. Το έμφραγμα βαράει χειρότερο πόνο. Χειρότερο πόνο. Χειρότερο πόνο. Και από τον κολικό, ρε φίλε. Και από τον κολικό.
Ναι, ρε, δεν μου λες, με στέμ... νιώθεις τα πνευμόνια σου ότι σε τραβάνε, σε πεθαίνουνε. Δεν μου λες, συγγνώμη τώρα. Τουλάχιστον την κλείτωσες με κάτι ελαφρύ, με στέντ ή πήγες πιο μακριά. Τίποτα ρε, τίποτα. Τι. Ήπια δυο μπουκάλια ουίσκι και ανοίξαν οι βαθμοί. Και κάτσε ρε φίλε, μας λες έπαθες έβαγμα και δεν έκανες τίποτα. Όχι, ήταν όλες οι αρτηρίες, ήταν κατακάθαρες. Και πώς έπαθες έβαγμα. Απλά, απλά από την πολύ την πίεση ήταν το έμφραγμα. Και... και σήμερα πάλι το πρωί βάραγα 19 με 20. Κάτσε ρε. Άρα για κάποιο λόγο έχεις υψηλή πίεση. Της καρδιάς πόσο είναι. Αρτηριακή πίεση. Ναι, 9,5 εντάξει, δεν είναι τραγικό. Με συγχωρείς, παίρνεις αγωγή γι' αυτό ή έτσι πας, κάνεις το δουλειά. Πώς παίρνω, ρε. Παίρνει. 9, 12 φάρμακα την ημέρα. Και παρά την αγωγή έχεις τέτοια πίεση. Πάλι. Γιατί δεν αντέχω. Πόντια γυναίκα πήρε. Ας τον Άρη να πει τον πόρο. Κάτσε, να δούμε το. Τι δεν αντέχω. Αυτό όμως, άκου λίγο. Να σου πω. Επειδή με ενδιαφέρει, γιατί κάθε μέρα κάτι μαθαίνουμε. Κοντά είναι και αυτό. Να παθαίνει έμφραγμα. Και να μην χρειάζεται να κάνει τίποτα, πρώτη φορά ακούω. Ναι, Πασάκα μου, ναι, δύο σεφανιογραφίες ναι. Και ποτέ καμιά δεν έδειξε μισή βουλωμένη αρτηρία. Γερός αυτή να που είσαι. Μεγαλώνει τα νύχια, είχε 65% μπούκωμα. Ναι. Αδιάφορο. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Απλά, ο χαρακτήρας είναι η ευθεξία του κάθε ανθρώπου πώς αντέχει και πώς είναι αντέχει. Είναι έψιπτος ρε, είναι αψής γι' αυτό. Παίζει ρόλο ρε και το συναισθηματικός του κόσμου. Δεν μου λες παντρεμένος είσαι. Εννοείται. Ναι ρε. Πότε απειρες. Έχω και ένα παιδί 35 χρόνων. Α, δύο θα έλεγα. Είσαι 60-60ρης. 65 over. 65 over. Άρα κρίνεις και κανένα δύο. Μάλιστα. Δικιά σου δουλειά κάνεις. Σήμερα... Δικιά σου δουλειά κάνεις. Ναι, ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν μπορούμε να πάρουμε σύνταξη. Φλούμε στο ΤΕΒΕ. Εντάξει, κάποια χρόνια τα έκανες και. Τώρα που ήρθαν κάποια χρόνια τα έκανες και. Τώρα που οι κομμουνιστές. Σωστά. Όχι. Από το 1965 κολλημένα ενσήματα. Κάτσε ρε. Από το 1965 κολλημένα ενσήματα. 12 χρόνια στο ΤΕΒΕ, 12 χρόνια στο ΙΚΑ. Και 37 χρόνια στο ΤΕΒΕ. Θα πάρεις τώρα μια σοσιαλίδα. 50 χρόνια και δεν σου δίνουν σύνταξη. Ναι, γιατί ενώ το 2012 είπα, το 2010 ψέματα, το 2010 είπα ότι δεν ξανακολλάω ένσημα, αλλά έκανα τη βλακεία γιατί είχα στο όνομά μου μηχανήματα τα οποία δεν τα παρέδωσα, η εφορία μου αρνήθηκε ότι εγώ δεν δούλευα. Πάρ' το ένα. Με βάλε για 4 χρόνια... Να πληρώσω. Άστο, μη συνεχίζεις. Ορίστε. Μη συνεχίζεις, με κάλυψες. Άστο. Α, μπράβο. Λοιπόν, και το τελευταίο που έπαθα σήμερα το πρωί είναι ότι κάτι οικονομίες που είχαμε που επενδύσαμε στη Βουλγαρία να κάνουμε εργοστάσιο πήρε φωτιά. Άντε, εγώ να μην αυτοκτονήσω σήμερα. Ανασφάλιστο. Ανασφάλιστο. Τώρα με συγχώρεσε, εδώ είναι και βλακία. Γιατί να μην το ασφαλίσει. Στη Βουλγαρία να ασφαλίσει εργοστάσιο, ρε κόκκι. Δεν ασφαλίζουν μια χαρά. Ποιο θα το ασφαλίσει, αγόρι μου. Ποιο θα ασφαλίσει εργοστάσιο. Εκατομμύρια. Ποιο θα ασφαλίσει εργοστάσιο 2,5 εκατομμύρια. Άσε, αγόρι μου, καλό. Και τώρα να πούμε, ακούω τώρα τον άλλον να πούμε και με λέει έρχομαι από την Αθήνα οικονομή... να κάνω επένδυση σε Θεσσαλονίκη πάντως... να κάνω μπουγατσομάγαζα. Να με συγχωρείς, ανήκες οικονομίες 2,5 εκατομμύρια καλοπιασμένος. Δεν είχα αγόρι μου, δεν είχα. 2,5 δεν εκατομμύρια είχα. Ποιος κάνει σήμερα επένδυση. Δεν τα έκανα στην Ελλάδα αγόρι μου, στη Βουλγαρία τα έκανα. Αυτό σου ξαναλέω. Άρα τι τα έκανε, με δάνειο. Ναι. Χωρίς να έχεις τα μισά λίγο δύσκολο να το κάνεις. Είχαμε καλό όνομα στην αγορά και τα πήραμε. Αν δεν είχες τα μισά δεν έπαιρνες δάνειο, ξέχασε. Όχι. Είπαμε είμαστε άσχετοι αλλά όχι τόσο. 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 Όχι. Είπαμε